ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι ότι μιλάει μόνο ισπανικά. Ναι. Μιλάει μόνο βασικά. Ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Τίποτα άλλο. Τύπου δηλαδή. Δεν μιλάει ισπανικά. Ε? Ισπανικά δεν μιλάει. Μιλάει ρε παιδί μου ισπανικά, αλλά μιλάει. Πώς να πούμε, σαν να μιλάμε με διάλεκτο. Δηλαδή η Μαρίνα αυτή τη στιγμή κάνει ταχύρυθμα βασικά. Ε, η Μαρίνα τάξη τάχει. Και τα βασικά. Εδώ έχει τα πορτογαλικά. Άλλο αυτό λες, πορτογαλικά. Δεν το λες άλλο αυτό. Ρε παιδί μου, πορτογαλικά. Το κάνει τα βλαχοϊσπανικά. Πορτογαλικά μπορεί να τύχει να μάθεις και μιλάει και ένα σημαντικό μέρος του πλάνη. Μιλάνε οι Πορτογάλοι, μιλάνε οι Βραζιλιάνοι. Θέλω να πω ότι είναι πιο εύκολα τα βασικά. Δεν ξέρω. Από τα πορτογαλικά για έναν Ισπανόφωνο. Ναι, αλλά αν έχεις ρωτήσει τη ζωή σου να μάθεις κάποιες γλώσσες, είναι πιθανότερο να έχεις μάθει πορτογαλικά παρά βασικά. Αυτό ναι. Δηλαδή από πού και ω πού. Αυτό ναι. Αυτό ναι. Είναι αλήθεια. Εντάξει, μπορεί να έρθει ο Φράνο Γέστε. Που είναι και ο μόνος που θα καταλαβαίνει. Δεν έχουμε και κανένα Βάσκο. Τώρα θα έρθουν. Ήρθε ο Καρβαλιάλ, μας έφερε 500 Πορτογάλους. Τώρα έρθαμε τι λέμε, τι έκαμε. Να διώξουμε τους Πορτογάλους να φέρουμε Βάσκους. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Εντάξει. Μα τι, εντάξει. Ήρθε ο κύριο. Ο Ιμπόρα, όχι, νομίζω δεν είναι Βάσκο. Ήρθε ο κύριο. Δεν έρχονται εύκολα οι Βάσκοι, το ξέρουμε τώρα. Οι Βάσκοι δεν έρχονται γιατί. Εντάξει, θα φέρουμε Ισπανούς. Αλλά θέλω να πω, γκώσαμε με Πορτογάλους όμως. Ήρθε ο κύριο Κάρμο, ήρθε ο κύριο Βέζο, όπως τον λένε τον άλλον. Ναι. Ήρθε ο κύριο Καμπράλ, 3. Ήρθε ο κύριο Τσικίνιο, 4. Ήρθε ο κύριο Σόρτα, 5. Ήρθε ο κύριο Φραναβάρο, 6. Μην ξεχνάω και κανέναν. Ήρθανε, δεν σημαίνει θα μείνουνε. Δεν ήρθαν όλοι δηλαδή. Ναι, αλλά τώρα ήρθανε. Πότε θα φύγουν. Δηλαδή ήρθαν τα παιδιά, φέραν τις βαλίτσες. Το καλοκαίρι. Πώς το λένε, τα βάλαν στο σπίτι. Δεν φέραν πολλά πράγματα. Δεν φέραν πολλά πράγματα. Σου λέει τώρα μέχρι το καλοκαίρι μην φέρω και πολλά. Τώρα, αν είναι κάποιο να μείνει και μετά το καλοκαίρι, θα φέρει και τα υπόλοιπα. Ναι. Οπότε το καλοκαίρι μπορούμε να πάμε σε αποπορτογαλοποίηση και να πάμε σε ισπανοβασκοποίηση. Μπορούμε. Γιατί όχι. Και θα πάμε. Να είσαι βέβαιο. Και θα πάμε. Να πάμε. Να είσαι σίγουρος. Να πάμε. Απλώς δεν προλαβαίνουμε μέχρι το καλοκαίρι. Όχι, μέχρι το καλοκαίρι θα πορευτούμε με τους Πορτογάλους. Δεν προλαβαίνουμε. Και μετά βλέπουμε. Τώρα παιδιά δεν ξέρω πώς μπορεί να είναι στα βασικά το ασούμε. Αλλά γιατί αν το χρειαστεί ο κύριος Μεντιλίμπαρ το ασούμε. Εννοείται ότι σας παραπέμπει σε Βάσκο Παράσκο. Κάνει και ωραία ρήμα αυτό, Βάσκο Παράσκο. Ναι. Ωραία. Δεν ξέρω, όχι. Σου κάνει καθόλου, Παράσκος ο Μεντιλίμπαρ. Όχι, τσακαλώτος μου κάνει. Δεν θυμάμαι κάποιος που τον είδε και μου λέει εσύ από κάποια φωτογραφία μου λέει ίδιος τσακαλώτος. Ναι. Τσακαλώτος, ναι. Εμένα μου κάνει από αυτούς τους τύπους που επειδή είναι έτσι φάτσα τους μπορεί να κάνει γκριμάτσα από πάει. Ναι. Δεν ξέρει, κάθεται στην προπόνηση, δεν μιλάει πολύ. Είναι από αυτού που κάθεται με τα χέρια σταυρωμένα. Ναι. Έχει λίγο κατεβασμένο το καπέλο για να μην βλέπει μάτια. Και όταν βλέπει κάτι, δεν κάνει. Εγώ διαβάζω ότι είναι φωνακλά. Είναι ότι δεν είναι καθόλου ήρεμο και μιλίχιο. Ότι είναι φωνακλά. Δηλαδή, φωνάζει στην προπόνηση, ξέρεις, διορθώνει πράγματα. Ναι. Ζητάει αυτά που θέλει να γίνουν κλπ. Δεν είναι από αυτού που θα κάθει, θα βλέπει και μετά θα κάνει μια σούμα και θα πάνε στα μαζεμένα στα ποδητήρια. Ναι. Ό,τι βλέπει κοινό, το φωνάζει. Να κάνει μια σούμα. Να σούμα να κάνει. Αθούμα. Συγκεκριμένα. Είναι αθούμε. Ακόμα καλύτερα. Ναι. Παιδιά, δεν ξέρω τι έγινε με τον γκολ της Λειψίας. Ναι, κάπου είδαμε ένα γκολ της Λειψίας το οποίο. Το οποίο ακυρώθηκε για offside. Τώρα. Άμα το έβγαλε γραμμή, παιδιά, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Τι να κάνουμε, έτσι. Είναι. Επειδή δεν χωνεύεται τη Ρεάλ, δηλαδή να γυρίσουμε τις γραμμές κάθετα. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Πώς να γίνει. Δεν πειράζει. Με γεια σας το βάρο. Ξανά. Με αυτό θα πορευτούμε. Λοιπόν. Παγκόσμια μέρα ραδιοφώνου σήμερα. Γκολ ο Ντεμπρόινε. Μάστε. Καλά, δεν είναι και τίποτα. Δεν είναι και τίποτα κοσμοϊστορικό. Όχι, αλλά ο Ντεμπρόινε επειδή είναι ένα παιδί ταλαιπωρημένο. Πέρασε ο τροματισμό σοβαρό κτλ. Ήταν να μην παίξει καθόλου στη σεζόν. Αυτό. Δηλαδή το ότι τα καταφέρνει ναι. Πάλι θαύμα είναι. Ναι. Και όχι μόνο τα καταφέρνει, είχε ομορφύνει και το παιχνίδι τη City με το που γύρισε. Λοιπόν, και επειδή είναι παιχταράς και επειδή δεν είναι και πρωτινιώτη, ας τον απολαμβάνουμε όσο μπορούμε, να μην έχει τίποτα τραυματισμούς κλπ. Κρίμα είναι. Με ποιον παίχτη θα παρομοιάζεις τον Ντεμπρόινε? Με ποιον παίχτη, ε? Δεν ξέρω να σου πω. Έχει λίγο Ινιέστα στα καλά του. Έχει, ναι. Έχει ωραίο στρωτό στυλ. Εγώ θα έχει το πω λίγο και... Αζάρ στα καλά του.
χωρίς να είναι ίδιος. Στοιχεία, ναι. Ξέρεις, έχει λίγο αζάρ στα καλά του, ας πούμε. Και εγώ τώρα θα με βρήσεις, δεν με νοιάζει. Δεν πειράζει. Έχει και Τσόρι Ντομίνγκες. Δεν έχει, ναι, δεν έχει σχέση όμως. Τα μέτρα που κινείται στο γήπεδο είναι Τσόρι. Στα τελευταία του παλιότερα παίζει πιο πίσω, θυμάσαι. Μετά ξέρεις, μεγαλώνεις λίγο, έρχεσαι λίγο πιο μπροστά. Μεγαλώνεις, έρχεσαι λίγο πιο μπροστά. Δεν είχε ο Τσόρι την πάσα του Ντεμπρόινε. Όχι, ρε, δεν συγκρίνω τους δύο παίχτες. Αλίμονο, για όνομα. Δηλαδή ο Αζάρ είχε και την πάσα. Ο Ινιέστα είχε και την πάσα. Να. Ο Τσόρι δεν την είχε. Ο Τσόρι ήταν στο τελευταίο κομμάτι του γηπέδου που ήταν πιο δραστήριο. Τέλος πάντων. Εντάξει. Μπάσε το 0-1 η City. Αυτή είναι η ιστορία. Και Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου, πολύ καλά το είπες. Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου σήμερα. Κάθε 13 Φεβρουαρίου. Φέτος 3 και 13. Ναι. Έτσι έκατσε. Μια ιστορία την οποία την ξεκίνησε φίλοι μας οι Ισπανοί, τον οποίο την κουβέντα είχαμε το 2010. Το κάναν την πρότασή τους στην UNESCO. Μετά μπήκανε και άλλες, ναι, έτσι, δημοκρατικές δυνάμεις, ναι. Και αποφασίσανε ότι ναι, να το κάνουμε. Και το κάνουμε τα τελευταία, από το 2012 νομίζω και μετά έχουμε την Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου, η οποία είναι ωραία, okay, για να θυμόμαστε το ραδιόφωνο, για να θυμόμαστε, νομίζω, ξέρεις, ένα μέσο που άντεξε, ένα μέσο που, ναι, σε αντίθεση με άλλα έπεσε, γιατί έπεσε και ξανασηκώθηκε. Στην εφημερίδα έπεσε, δεν ξανασηκώθηκε, λέω τώρα ένα παράδειγμα. Το χαρτί γενικώς έχει πέσει, δεν έχει ξανασηκωθεί. Το ραδιόφωνο έπεσε και ξανασηκώθηκε. Παρότι χτυπήθηκε πάρα πολύ, χτυπήθηκε σε πρώτη φάση από την ιδιωτική τηλεόραση. Να το πούμε αυτό. Σαφώς. Παρότι προϋπάρχει η ελεύθερη ραδιοφωνία της ιδιωτικής τηλεόρασης στην Ελλάδα κατά 2 χρόνια. Ναι. Το ραδιόφωνο, αναπόσπαστο κομμάτι της. Τώρα εντάξει, λέμε για την Ελλάδα, έτσι. Δεν ξέρουμε τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες. Χτυπήθηκε βάναυσα από την ιδιωτική τηλεόραση και χτυπιέται βεβαίως και όλα τα τελευταία χρόνια. Εντός εισαγωγικών το χτυπιέται, θέλω να πω ότι οι άνθρωποι προτιμούν άλλες πηγές ενημέρωσης ή διασκέδασης ή ψυχαγωγίας ή συντροφιάς, λόγω πλέον των κινητών. Παρόλα αυτά, το ραδιόφωνο παρουσιάζει αξιοζήλευτη σταθερότητα και εξακολουθεί να διατηρεί αναλύωτα όλα τα γοητευτικά του χαρακτηριστικά μέσα στον χρόνο. Εντάξει, το ραδιόφωνο χτυπήθηκε, όπως έλεγε το τραγούδι, Video Killed Radio Star. Δεν τα κατάφερα, αλλά εν πάση περιπτώσει ο κόσμος την είχε πέσει πολύ τότε. Πιστεύαν ότι θα σβήσει το ραδιόφωνο, γιατί ο κόσμος θα είναι στο σπίτι του, ας πούμε, και θα βλέπει βιντεοκασέτες. Το ραδιόφωνο χτυπήθηκε πολύ από τα podcast τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος στην Ελλάδα, εγώ λέω όχι. Εγώ λέω ναι. Ξέρω πολύ κόσμο πια που ακούει podcast, που ακούει Spotify και στο αυτοκίνητο εκεί που άκουγε ραδιόφωνο, επιλέγει να βάλει να ακούσει κάτι συγκεκριμένο τις ώρες της διαδρομής του αυτοκίνητου. Το να ακούς και Spotify είναι ένα πρόβλημα. Το να πεις ότι έχω κόψει το ραδιόφωνο για να ακούω podcast είναι ένα άλλο. Υπάρχει κόσμος ο οποίος σου λέω δεν βάζει τις λίστες με τη μουσική του στο Spotify, ας πούμε, και ακούει στο αυτοκίνητο. Ή βάζει ένα podcast στη διαδρομή από το σπίτι, από τη δουλειά μέχρι το σπίτι, για να ακούσει, ας πούμε, El Sombrero Stories, καλή ώρα. Να. Λέω, για παράδειγμα. Έχει χτυπηθεί και από άλλα πράγματα. Ας πούμε στη Σουηδία, αν δεν κάνω λάθος, έχουν καταργηθεί τα FM. Δεν υπάρχουν FM. Υπάρχουν μόνο ραδιόφωνα. Μόνο όχι, υπάρχουν μόνο ραδιόφωνα μέσω εφαρμογών. Δεν υπάρχει FM να ακούσει όλο το αυτοκίνητό του, ας πούμε, ραδιόφωνο. Καταργηθεί τα FM. Στην πραγματικότητα ακούει ο άλλος μόνο μέσω streaming, μέσω εφαρμογών, μέσω ραδιοφωνικών. Πώς το λένε, ιντερνετικό ραδιοφώνο. Στην πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά, ναι, το ραδιόφωνο, πολύ σωστά λες. Έχει καταφέρει να αντέξει. Γιατί είναι το ραδιόφωνο. Γιατί έχει ένα χαρακτήρα και μια μορφή τέτοια που στην πραγματικότητα δεν μπορεί κανείς να το αντικαταστήσει, να το υποκαταστήσει. Είναι το ραδιόφωνο, είναι η παρέα, είναι η συντροφιά. Είναι η συντροφιά, κύριε Ζέντη. Πολλά πράγματα. Κομμάτια του ραδιοφώνου, ενημερωτικά και άλλα, μπορείς να τα αντικαταστήσεις. Δεν μπορείς όμως ούτε να αντικαταστήσεις, ούτε να υποκαταστήσεις. Το τι κάνει το ραδιόφωνο, ας το πούμε, στη μοναξιά σου, να το πούμε έτσι. Ή το πόσο πραγματικά το νιώθεις παρέα σου. Ναι. Αυτό είναι το... Και να τα αγαπάτε το ραδιόφωνο, να τα αγαπάτε, μόνο για τη δική μας την εκπομπή που ξέρουμε ότι την αγαπάτε και μας αγαπάτε και εμείς αγαπάμε, να αγαπάτε όλους τους ανθρώπους που κάνουν ακόμα
κανονικό και πραγματικό ραδιόφωνο. Ναι. Δεν είναι όλοι. Δεν ξέρω αν είναι πολλοί αυτοί που κάνουν κανονικό. Υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν ακόμα και κάνουν ραδιόφωνο και σκέφτονται τι θα πούνε και διαβάζουν και προετοιμάζονται και αφήνουν τα ζόρια τους στην άκρη και μπαίνουν μέσα και κάνουν εκπομπή για να περνάτε καλά κι εσείς. Και έχουν κέφι και είναι έξυπνοι. Να τους αγαπάτε, να αγαπάτε το ραδιόφωνο και τους ανθρώπους που προσπαθούν να κάνουν καλό ραδιόφωνο. Υπάρχουν αρκετοί. Μιλάω εδώ για την Ελλάδα. Δεν ξέρω τι γίνεται παρά έξω. Τιμή και δόξα στο ράδιο Μοντεκάρλο. Το έχουμε πει αυτό πάρα πολλές φορές. Χρόνια του πολλά. Σε κάθε, του πολλά. Σε κάθε, σπουδαίο. Σε κάθε σπουδαίο. Περίπτωση. Ράδιο Μοντεκάρλο. Το ιδανικό μέρος είναι η Σαουδική Αραβία του ραδιοφώνου. Ράδιο Μοντεκάρλο. Τέλος. Έτσι. Δεν έχουμε κανένα ανάθεμα στο διαδίκτυο. Λέμε αναφερόμαστε σε ένα γεγονός. Δηλαδή ότι η απόσπαση προσοχής από το διαδίκτυο έχει κλέψει χρόνο από όλα τα πράγματα και άρα έχει κλέψει χρόνο και από το ραδιόφωνο. Αυτό λέμε. Το ταράδι είναι παροχημένα, είναι ένας αφορισμός με τον οποίο δεν συμφωνώ. Εννοείται ότι υπάρχουν ράδια παροχημένα, εννοείται ότι το πρόγραμμα των ραδιοφώνων έχει αλλάξει πολύ μέσα στα χρόνια, αλλά όπως συμβαίνει νομίζω με όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ψάχνοντας θα βρεις μια χαρά όλα τα καλά. Υπάρχουνε. Υπάρχουνε. Άμα ψάξεις, παντού υπάρχουνε. Οι λέρες κάνουν σκαλέτα. Βεβαίως. Βεβαίως. Μόνο αυτή, σωστά. Βεβαίως. Μόνο αυτή. Και ο Θεός να με συγχωρήσει για αυτό που θα πω, αλλά αυτό που λέγαμε νωρίτερα, οι λέρες κάνουν καλό ραδιόφωνο. Ναι, βεβαίως. Ποια κάνουμε τώρα δηλαδή. Βεβαιότατα. Είναι από αυτούς που λέμε που κάνουν καλό ραδιόφωνο. Βεβαιότατα. Παιδιά, ποια ήταν η δημόσια επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον μου ο Καρπετόπουλος? Γιατί βάζετε φίδια τέτοια μέρα που είναι? Εντάξει. Κάποιος θέλει να πει μια μούφα ή είπε κάτι το οποίο τώρα. Βεβαίως. Γι' αυτό που ρωτάτε, που λες, ποιον ακούσαμε. Καταρχάς, όλοι οι άνθρωποι που έχουν κάνει ραδιόφωνο στην Ελλάδα. Εντάξει, να το πούμε αυτό, το έχουμε ξαναπεί, αλλά καλό είναι να το λέμε. Για όλους τους ανθρώπους που έχουν κάνει ραδιόφωνο στην Ελλάδα και για όλους τους ανθρώπους γενικώς οι οποίοι έχουν ακούσει ραδιόφωνο, ο Πατριάρχης είναι ο Γιάννης Πετρίδης. Ναι. Υπάρχει Πατριάρχης, ναι, και λέγεται Γιάννης Πετρίδης. Υπάρχει Πατριάρχης για εμένα και το έχω ξαναπεί. Αυτός που πρωτοάκουσα και ήθελα έκτοτε να κάνω ραδιόφωνο είναι ο Τσαουσόπουλος. Για εμένα. Ναι. Αυτόν έπιανα ως πειρατή. Ναι. Ως 267. Πριν την ιδιωτική ραδιοφωνία, πειρατικά στο ραδιοφωνάκι που ψάχνει και κάπου έπεφτε σε σήμα. Τσαουσόπουλο ακούγα. Το έχουμε ξανασυζητήσει, ναι, ακούγαμε εκείνη την εποχή. Ήμουν φαν του Ξινόπουλου. Ναι. Όχι ως πειρατή. Όχι ως πειρατή. Αυτό λέω. Το Ξινόπουλο, ναι, στον Αντένα και μάλιστα 10-12, αν θυμάμαι καλά. Ξινόπουλο, Άκη Σέβενη και λοιπά. Ναι, ήταν. Ναι. Εγώ μιλάω ως πειρατή. Ότι από μικρός, πριν γίνει η ελεύθερη ραδιοφωνία, ναι, που υπήρχαν μόνο τα κρατικά ραδιόφωνα. Και κάποια πειρατικά τα οποία όπου τα πιάνες και όπου τα βρίσκες. Ναι. Για μένα ήταν ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Υπήρχαν πολλές ενδιαφέρουσες εκπομπές. Με θυμάμαι, έκανε μια εξαιρετική εκπομπή εκεί κάπου στα τέλη 80's, αρχές 90's πρέπει να ήταν. Έκανε μια εξαιρετική εκπομπή η Ηλιάνα Κανέλη στον Top FM. Ναι. Μια πρωινή, δεν ξέρω αν την. Αν τη θυμάσαι, ήταν, ας πούμε, επίσης από αυτές που παρακολουθούσα. Γενικώς και πολλά. Όπως μέσα στα παιδικά δωμάτια, όπως υπήρχαν τα γραφεία, οι ντουλάπες και το κρεβάτι, υπήρχε κοτσαρισμένο και ένα ραδιόφωνο. Ήταν δηλαδή αναπόσπαστο, ξέρετε, κομμάτι του ντεκόρ, ας το πούμε, του δωματίου. Και περισσότερο μέσα το είχαμε μέσα και δίπλα μας. Δηλαδή, δίπλα στο κρεβάτι, να τα ανοίγουμε και να ακούμε. Οπότε καταλαβαίνω ότι είναι μια τελείως. Διαφορετική ιστορία. Όπως λέγεται, κάποιος το ραδιόφωνο ακόμα αποτελεί το μόνο μέσο που μπορείς να ακούσεις χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Εντάξει, ο Radio Blackman, παιδιά, τώρα να αρχίσουμε κουβέντα ραδιοφωνική, θα πάμε πολύ παλιά. Εντάξει. Blackman είναι ο μύθος που. Τι να πούμε εμείς για τον Blackman, δηλαδή. Τι να πούμε που δεν το ξέρετε, δηλαδή, για τον Blackman, πραγματικά. Αλλά η ιστορία έτσι ξεκίνησε και έτσι θυμόμουν να. Σήμερα το πρωί ο Ασλαμάς έχει πει για μας. Μωρέ, μπράβο. Στη Θεσσαλονίκη δεν είναι αυτός, κάνω λάθος? Νομίζω, ναι, ναι, ναι. Μας το έχουν ξαναστείλει οι φίλοι, ναι. Είχαμε στείλει και τα φιλιά μας και χαιρετισμούς μας, γιατί είχε πει για μας και είχε πει ας φίλος, γιατί δεν λέτε. Και είχαμε πει και εμείς βεβαίως τα φιλιά μας, χαιρετισμούς μας, την αγάπη μας. Μάλιστα. Θυμόμουν λοιπόν το πραγματικά πόσο πολύ διαφορετική είναι η φάση. Ναι. Να ξέρετε,
εμείς ξεκινήσαμε στην Έρα Σπόρος γνωστών και θυμόμουν σήμερα το στούντιο. Δηλαδή, μπορείτε να φανταστείτε πώς είναι να κάνεις εκπομπή σε ένα στούντιο, αυτό το οποίο κάναμε στην Έρα Σπόρ. Ξέρετε, η ΕΡΤ έχει γενικώς πάρα πολύ μεγάλους χώρους. Ναι. Δηλαδή, χώρους πολλών τετραγωνικών. Το στούντιο λοιπόν που κάναμε ήταν ένα τεράστιο, ήταν σαν μικρό σπίτι. Ήταν σαν μικρό στούντιο, δηλαδή ναι. Ήταν ένα 60 τετραγωνικά, 70. Ήταν ένα τεράστιο στούντιο. Και αν όχι τόσο ήταν, ξέρεις, 40-50 ήταν μεγάλο. Ναι, ήταν μεγάλο. Ήταν αχρίαστα μεγάλο. Ναι. Δηλαδή, δεν είχες να κάνεις κάτι μέσα αυτό το χώρο. Το οποίο προσέξτε, στα 4 πέμπτα του δεν είχε τίποτα, ήταν άδειο. Ναι. Τίποτα. Και στο 1 πέμπτο του, στην πλευρά πηγαίνοντας προς τον ένα τοίχο που υπήρχε το τζάμι που σε χώριζε από τον υπόλοιπτη, εκεί υπήρχε το. Ό,τι υπάρχει δηλαδή το. Ένα τραπέζι, το τραπεζάκι, μικρόφωνο, με τα μικρόφωνα. Τρία μικρόφωνα, ξέρω πόσα ήταν. Ναι. Καρέκλες και λοιπά, υπολογιστές πάνω. Και το περίφημο μαγικό κουμπί το οποίο θυμόμουν σήμερα, το οποίο δεν έχουμε ξανασυναντήσει έκτοτε σε κανένα ραδιόφωνο και δεν ξέρω αν έχει υπάρξει σε κανένα άλλο ραδιόφωνο. Ναι. Στην ΕΡΤ λοιπόν, στην ΕΡΑ Σπορ συγκεκριμένα. Είχαμε ένα μαγικό κουμπί, ένα μαγικό μηχανηματάκι, το οποίο είχε πάνω δύο κουμπιά. Ένα κουμπί κόκκινο και ένα πράσινο. Διότι κυρίες και κύριοι, στην Έρα Σπορ υπήρχε, πώς να πω, περίσσευμα δημοκρατίας για τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Και έτσι, παρότι υπήρχε πάντα ηχολήπτης εκεί, είχαμε με το μηχάνημα αυτό την ευχέρεια με το κόκκινο κουμπί να δίνουμε αέρα στον εαυτό μας και με το πράσινο να τον κόβουμε. Ήταν το ανάποδο, δεν θυμάμαι πώς ήταν. Δηλαδή, λογικά με το πράσινο να δίνουμε και το κόκκινο να κόβουμε. Λογικά, ναι, λέω εγώ, βάσει χρωμάτων. Πιθανώς. Ναι. Λοιπόν, και ήταν τρομερό. Δηλαδή, ενώ είχε ηχολήπτη, μπορούσε να κόψει τον εαυτό σου από τον αέρα, όποτε ήθελε και να δώσει. Χρήσιμο λόγο αυτό. Αν θες να φτερνιστείς, να βήξει, να κάνει οτιδήποτε. Ναι, χρήσιμο. Χρήσιμο. Χρήσιμο, ναι. Ωραίο. Ωραίο, πραγματικά. Άλλη φάση. Τώρα θα μου πεις το εξής. Τότε καπνίζαμε βέβαια μέσα στο στούντιο, να το πούμε γι' αυτό. Καπνίζαμε μέσα. Ναι. 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 Όχι, δεν καπνίζαμε. Ναι, καπνίζαμε. Όχι, γιατί όταν έγινε το. Τότε επειδή έγινε το Ολυμπιακό ραδιόφωνο. Καπνίζαμε. Ναι. Όταν έγινε το Ολυμπιακό ραδιόφωνο, λοιπόν, ναι, που έγιναν τότε που πήγαμε κι εμείς, ναι, το 2001 ενόψει Ολυμπιακών Αγώνων, είχαμε παιδιά, μην το μαγαρίσουμε εδώ πέρα. Δηλαδή. Ήταν παιδιά, μην καπνίζετε τώρα. Γιατί κάνουμε εδώ πέρα τα στούντιο τα καινούρια και είναι για ενόψει, ναι, Ολυμπιακών Αγώνων. Εγώ θα έρθει η κυρία Γιάννα κάποια στιγμή. Ναι, 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 το θυμάμαι. Για αυτό να κάνει, πώς το λένε, επιθεώρηση. Ναι, 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 ναι. Να κάνει καθοδρομική, ναι. Οπότε μην. Ναι. Το θυμάμαι. Ωστόσο, θυμάμαι ότι το κάναμε κιόλας. Και επίσης θυμάμαι ένα πάρα πολύ αστείο σκηνικό το οποίο μου έχει διηγηθεί ο Γιώργος Λικουρόπουλος λίγο καιρό αργότερα επί του θέματος. Όπου έκανε εκπομπή με τον Γιάννη Σαντορινέο. Και μου λέει, το παιδί μου λέει, ο Σαντορινέος έβγαινε, λέει, κάθε 20 λεπτά για τσιγάρο. Και μ' άφηνε μέσα, λέει, μόνο. Έβγαινε για τσιγάρο, έμπαινε. Σε κάποια φάση, μου λέει, τσαντίστηκα. Και του λέω, ρε Γιάννη, γιατί βγαίνεις κάθε 20 λεπτά, αγόρι μου, να κάνεις. Μα του λέει ο Σαντορινέος, αφού είμαι καπνιστής. Και του λέει ο Λικουρόπουλος, αν εγώ ήμουν σκακιστής, θα πρέπει να βγαίνω να παίζω την κίνησή μου και να ξαναμπαίνω. Τέτοια ωραία. Τέτοιες ομορφιές. Αυτά. Χρόνια πολλά στο αγαπημένο μας χρόνια ραδιόφωνο. Χρόνια πολλά στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Χρόνια πολλά. Και στους ακροατές του και στους παραγωγούς του ακροατές, και σε όλο τον κόσμο. Και στους. Και στην αγαπημένη μου ακροάτρια. Ιδιαίτερα. Εντάξει. Και στην πιο πιστή ακροάτρια. Εντάξει. Και περαστικά της κιόλας. Λοιπόν. Τι να πούμε τώρα, λέει, για τα περιπολικά, κουβέντα, για τα περιπολικά και τα ραδιογωνιόμετρα και τις συλλήψεις. Ναι, οι πειρατικοί σταθμοί, ναι, βγαίναν παγάνια έξω και ψάχναν να βρούνε πού εκπέμπει ο πειρατής. Αυτά τα ειδικά τα μηχανήματα που εντόπιζαν, ναι, πού γίνεται εκπομπή σταθμού και τους συνελάμβαναν κανονικά τους ραδιοπειρατές. Εκεί τις άγριες εποχές δεκαετίας 80-90 κλπ. Είχαμε μπουζού. Ναι. Ο Μάνος Ζερβάκης τα έχει ζήσει αυτά πολύ έντονα γιατί ήταν ραδιοπειρατής. Σωστό. Είχαμε κάνει και κουβέντα εδώ και με τον κύριο Μάνο παλιότερα. Ήταν εποχές ζόρικες, άμα σε κάνα τσακωτό. Καλά, Τζερόνιμο, παιδιά, μου αρχίσουμε κουβέντα για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ, όπως καταλαβαίνετε. Ωραία είναι να την κάνουμε, άμα θέλετε, έστω μια μικρή κουβέντα. Ένα μυστικό του ραδιοφώνου που δεν ξέρει ο κόσμος. Να, ένα ωραίο. Δικό μας. Ένα μυστικό του ραδιοφώνου. Α, τι μυστικό.
Τι να μυστικά. Έχουμε μυστικά, όλα τα λέμε. Δεν έχουμε και μυστικά. Δηλαδή. Εννοεί, φαντάζομαι λίγο κάτι που έχει να κάνει με τη λειτουργία του. Ενδεχομένως. Τι είναι ένα μυστικό του ραδιοφώνου. Ξέρετε, τι ξέρω εγώ. Πόσο κόσμο μπορεί να συνεργαστεί για να βγει ένα τηλέφωνο στον αέρα, ας πούμε, την ώρα που πρέπει. Εντάξει, δεν είναι μυστικό. Αυτό δεν σα. Ναι, δεν ενδιαφέρει. Τι είναι, τι μυστικό. Σαν τι μυστικό να έχει το ραδιόφωνο. Την έχει κανένα μυστικό το ραδιόφωνο. Στα μουσικά δεν έχουν παραγωγή, σαν του DJs μπορούν να βάλουν το 7 λεπτό τραγούδι για να πάνε να κατουρίσουν, να είναι μόνο στο στούντιο. Όχι, δεν μπορούν να το βάλουν αυτό, γιατί στα μουσικά ραδιόφωνο υπάρχει playlist, οπότε δεν μπορεί να βάλει τίποτα παραγωγό. Είναι όλα προκαθορισμένα από το DVD προγράμματο που του βγάζει ποια τραγούδια απ' έξω. Δηλαδή, ακόμα και αν ο άλλο θέλει να βάλει το 7 λεπτό, δεν μπορεί. Ναι. Αυτή είναι η κατάρα του μουσικού ραδιοφώνου που δουλεύει με playlist. Ότι ακόμα και αν θε να βάλει το 7 λεπτό. Που δεν θα σου πει κανένα τίποτα αν δεν βγει για τρία τραγούδια. Δεν είναι και τίποτα αναπάντεχο. Όχι, δεν θα σε μαλώσουν, η αλήθεια. Εντάξει. Ναι, δεν θα σε μαλώσουν. Αλλά ούτε αυτό δεν μπορεί να κάνει δυστυχώς ο παραγωγός στα περισσότερα μουσικά ραδιοφώνα. Είναι προκαθορισμένο τι θα παίξει όλη τη μέρα. Τα έχουμε ξαναπεί. Μην γκρινιάζουμε μέρα που είναι. Δεν είναι ραδιόφωνο αυτό το πράγμα. Το έχουμε ξαναπεί. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη από όσου μπορούν να προσβάλλονται. Αλλά το ραδιόφωνο το οποίο έχει. Δεν μπορεί ο μουσικός παραγωγός να διαλέξει ούτε τη μουσική. Ούτε να βγει και να υπερβεί τον χρόνο των 45 δευτερολέπτων που έχει μέχρι να παίξει το επόμενο τραγούδι. Ούτε έχει ελευθερία στη θεματολογία, αλλά πρέπει να παίξει, ξέρεις, για τον καιρό να διαφημίσει το τηλεοπτικό πρόγραμμα του σταθμού όπου ανήκει ο συγκεκριμένος σταθμός. Να πει, ξέρω εγώ, ένα ανώδυνο νεάκι και να πάει στο επόμενο τραγούδι. Δεν είναι ραδιόφωνο αυτό. Ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, αλλά επειδή ρωτάτε, ό,τι ρωτάτε και μπορεί να απαντηθεί, θα απαντηθεί. Τις IP τις βλέπουμε, ναι. Δεν είναι μύθος. Ναι. Τις IP τις βλέπουμε. Και μόνο αυτές, έτσι. Δεν μάθουμε τίποτα άλλο, είναι θέμα προσωπικών δεδομένων. Ναι. Αλλά ναι, τις IP τις βλέπουμε. Ναι. Και μπορούμε να απαντήσουμε κιόλας. Ναι. Πώς ήταν η πρώτη μας μέρα στο Sport FM? Η πρώτη μέρα στο Sport FM ήταν η μέρα στην οποία αναφέραμε τι κάνουν οι Έλληνες του εξωτερικού, οι ποδοσφαιριστές του εξωτερικού. Ναι. Ότι ο Τάδε παίζει εκεί. Στο Sport FM. Α, στο Sport FM, συγγνώμη, όχι. Στο Sport FM. Στο Sport FM πρώτη μέρα, οι πρώτες μέρες ήταν άγριες. Ναι, ήταν άγριες. Γιατί ήταν άγριος ο κόσμος. Το μόνο που θυμάμαι εγώ είναι ότι πρώτη μέρα που βγήκαμε στο Sport FM, 1η Μαρτίου του 2005, ναι, που ήταν η μέρα αυτή, θυμάμαι ότι άνοιξε εσύ την εκπομπή και η πρώτη κουβέντα που είπες ήταν κάτι τύπου τα πράγματά μας, ότι φέραμε τα πράγματά μας και τακτοποιηθήκαμε ένα τέτοιο. Ναι, ήταν ζόρικες, παιδιά, οι πρώτες μέρες. Ναι, γιατί ήταν αγριεμένος ο κόμμα. Ποιήστε. Ήταν λίγο ψαρωτικό, δηλαδή, σαν να ήμασταν νέοι φαντάροι και είχαμε έρθει εδώ πέρα στο θάλαμο με τους παλιούς. Τι κάνετε εσείς εδώ και ποιήστε εσείς και πού είναι ο τάδε που έκανε μέχρι τώρα και τι βλακίες να δεις που ήταν λίγο. Το οποίο το είχαμε ζήσει από την ανάποδη πριν από λίγες μέρες. Ναι. Φεύγοντας από την Ερασπορ. Ναι. Ήταν λίγο ψαρωτικές οι πρώτες μέρες, αλλά εντάξει, δεν μασίσαμε γιατί τώρα. Εμείς. Όχι, εντάξει, μια χαρά. Ναι, ήταν μέρες προσαρμογής, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει προσαρμογή σε κάθε καινούργια δουλειά. Ναι, λογικό δεν είναι. Δηλαδή, ακόμα κάνεις την ίδια δουλειά και πας σε μια άλλη εταιρεία, δεν θέλει προσαρμογή. Πάντως. Όχι, παιδιά, δεν τρώμε την ώρα των εκπομπών. Ποτέ. Όχι. Δεν έχουμε πιει την ώρα που πέρα από μία ή δύο φορές που. Τη μία που λέγαμε που ήταν εδώ ο Γκότζος και ο Γιάννης Βασιλείου, που είχαμε πάρτι τύπου και ήπιαμε καμιά μπύρα που είχαν φέρει απ' έξω. Ποτέ. Δεν πίνουμε ποτέ. Εν ώρα υπηρεσίας. Είμαστε σαν τους γιατρούς και τους αστυνομικούς. Δεν πίνουμε εν ώρα υπηρεσίας. Τι είναι, φυτεύονται μηνύματα ώστε να ξεκινήσει κουβέντα? Ποτέ. Όχι. Ποτέ. Όχι. Κόβουμε μηνύματα γιατί είναι πάρα πολλά. Δεν φυτεύουμε ποτέ κανένα μήνυμα, ούτε ποτέ το κάναμε. Έχετε και άλλες ερωτήσεις. Είναι ενδιαφέρουσα η κουβέντα. Μπορούμε να τη συνεχίσουμε όμως τώρα, επειδή είναι 10:30. Πάμε παρακαλώ σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Σιγά που φτάνει δίσκο παίχτε πανκ. Σιγά. Κάνουμε ένα αφιέρωμα κλάσ να ξεχαρμανιάσετε. Ναι, ναι. Λοιπόν. Είστε συντονισμένοι στον πήγον Sport FM 94,6. Ακούω την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων. Οι μουσικές επιλογές αφιερωμένες στη σημερινή Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου, όπως έχετε καταλάβει. Η Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μήνυματά σας φτάνουν ως εμάς με τον γνωστό τρόπο. Δηλαδή, μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας εκεί που λέει ραδιόφωνο live, ανοίγει ο Media Player μαζί του μια φόρμα. Μπαίνετε, γράφετε, στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο rama05@yahoo.gr. fightclub2.0, γράφετε σε Facebook και YouTube για να βρείτε την επίσημη σελίδα μας και το επίσημο κανάλι μας. Αντιστοίχως το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, έτσι ώστε να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, όσοι θέλετε να μας βρείτε στο Instagram, και fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα. Κοπενχάγη ισοφάρισε
την Manchester City πριν από 4 λεπτά με γκολ του του Μάγνους του Μάτσον. Το άλλο παιχνίδι παραμένει στο 0-0. Και ποια ερώτηση? Λοιπόν, να μας περιγράψετε πώς νιώθετε όταν τύχει να ακούσετε μια εκπομπή π.χ. σε επανάληψη δική σας, τους εαυτούς σας δηλαδή. Λοιπόν, ακούστε τώρα ένα περίεργο πράγμα. Ναι. Αυτό το πράγμα δεν το κάνουμε σχεδόν ποτέ. Έως ποτέ. Εγώ δεν μπορούσα ποτέ να με ακούσει το ραδιόφωνο. Μας άκουσα όταν είχαμε σταματήσει το Fight Club. Μπήκα και άκουσα τότε εκπομπές. Πλέον ως ακροατής, γιατί δεν κάναμε εκπομπή. Και είτε το πιστέψετε κι εσύ και οι άνθρωποι που μας ακούνε, είτε όχι, επειδή ήμουν από τη μεριά του ακροατή, δηλαδή αποστασιοποιήθηκα από ότι άκουγα εμένα, μπήκα στη ψυχολογία ότι ακούω μια εκπομπή, μου κάνω κάποια άλλη. Ακούγοντας κάποια best of για κάποιες εκπομπές που άρχισα να πηγαίνω, ξέρεις, εκείνη την τριετία που δεν κάναμε εκπομπή κάποια στιγμή, έτσι άρχισα να ακούω, πέρναγα πολύ ωραία σαν ακροατής. Δηλαδή καταλάβαινα γιατί άρεσε στον κόσμο και γιατί ο κόσμος όταν σταμάτησε η εκπομπή στεναχωρήθηκε. Γενικά δεν μπορώ να με ακούσω. Εσένα μπορώ να σε ακούσω. Εμένα δεν μπορώ να με ακούσω. Στο ραδιόφωνο. Τι έχεις, δεν μπορώ να με ακούσω. Έχετε κόντρα. Δεν έχουμε κόντρα. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να με ακούσω. Δεν αισθάνομαι άνετα όταν με ακούω. Μόνο τότε μπορούσα να ακούσω εκπομπές που. Ειδικά τα best of που ήταν και ξέρεις, είχαν κόψει φίλοι. Ξέρεις, ωραία στιγμή που είχαν πλάκα κτλ. Εκεί διασκέδαζα. Με έβγαιναν τον εαυτό να γελάει. Με βλακίες που λέγαμε. Ή να λέμε κάτι, χωρίς να θυμάμαι ακριβώς τι ήταν, να σκέφτομαι κάτι και να το λέμε. Ναι. Ξέρεις, απόλυτος πνευματικός συντονισμός. Αν είχαμε την πρώτη μέρα θέμα με χελάκι, δεν θυμάμαι τέτοιο πράγμα. Όχι, βέβαια, τι θέμα. Αν είχε βγει, να μας κάνει πλάκα ο χελάκι. Ναι, μόνο αυτό. Ναι. Αλλά δεν το θυμάμαι. Ναι. Με ποιο άνευο θα θέλατε να έρθει να ακούω μαζί. Το έχουμε ξαναπεί εδώ πέρα. Ναι. Δεν ξέρω αν σκέφτεσαι το ίδιο. Αν αυτό το πράγμα μας έχει στοιχήσει περισσότερο όλα αυτά τα χρόνια. Εδώ πέρα τον θάνατο του Γιώργου του Κουντούρη. Ναι. Πραγματικά. Πολύ αγαπημένος μας ηχολήπτης. Ένας άνθρωπος ο οποίος. Συμμετείχε ενεργά στην εκπομπή. Ναι. Ήταν είχε γίνει κομμάτι της εκπομπής. Ήταν ο βραδινός μας ηχολήπτης τα περισσότερα βράδια. Ναι. Είχε πάρει μικρόφωνο. Μίλαγε, παρενέβαινε. Αλλά τόσο όσο. Όμως. Ναι. Τόσο ναι. Όσο. Ένα καταπληκτικό παιδί που έφυγε ένα βράδυ έτσι. Το χαιρετήσαμε. Αυτό τα λέμε αύριο. Αύριο ναι. Και το πρωί που ξυπνήσαμε, μάθαμε τα δυσάρεστα. Πραγματικά. Ναι. Τεράστια απώλεια. Αυτός. Και ο Αντώνης ο Πόκτορ. Τεράστια απώλεια. Βέβαια. Απλά δεν είχαμε συνεργαστεί. Δεν τον είχαμε εμείς, ναι. Ναι. Είχαμε κάνει μία φορά μόνο με τον δεν Πόκτορ. Δεν ήμουν εγώ. Ήταν εκείνη η φορά που. Στο Φλο Καφέ. Που είχε γεννήσει η πρώην σύζυγος και είχε κάνει εσύ ναι. Εκείνη τη μέρα, ναι. Μία φορά. Ναι, ναι. Γιατί ο Αντώνης Μποκτώρ ήταν πρωινός, όπως ξέρετε, οπότε εμείς δεν τον. Ναι. Δεν έτυχε να κάνουμε. Μ' αρέσουν όμως αυτές οι ερωτήσεις, οπότε θέλω να συνεχίσουμε λίγο ακόμα, εάν δεν σας πειράζει. Να μας πείτε σε χοντρό σχεδόν ταπεινωτικό σαρδάμ που έχετε κάνει το μεγαλύτερο ποσό που έχετε δώσει να μην το γράψει ο Χολύπτης. Εντάξει. Χαχά. Εντάξει, το πιο ταπεινωτικό για μένα ήταν τη μέρα που πέθανε ο Αρκέτας Παναγούλιας, έτσι. Είχα στο μυαλό μου να προσέξω πάρα πολύ. Το είχα στο μυαλό μου πραγματικά. Ήταν η περίοδος που έστελνε μηνύματα ο Αρκέτας Παναγούλιας. Είχα βάλει στο μυαλό μου και πρόσεξε. Και το είπα. Το είπα, δηλαδή μου φύγε. Εδώ ήμουν ακόμα. Να θυμάσαι. Άλλαξα 32 χρώματα, θυμάμαι. Ευτυχώς ο Νίκος ο Μαχλάς που ήταν στον αέρα τότε και μιλούσε για τον συγχωρεμένο τον Αρκέτα, μίλαγε αρκετή ώρα και είχα. Και τώρα Αρκέτα τον είπες, το σκέφτηκες. Βεβαίως, πάντα ρωτούσα. Και είχα πολύ ώρα να μαζέψω τα κομμάτια μου. Ναι. Δεν ξέρω το δικό σου αν το ανάποδο ψωλίδι ήταν κάτι το οποίο. Δεν ήταν. Αν υπήρχε κάτι ανώτερο. Τι είχες να πεις, άνθρωπε, ότι ο Στολτίδης έκανε ανάποδο ψαλίδι. Αυτό είχες να πεις. Είχες να πεις τίποτα δύσκολο. Αποδείχθηκε πως ναι. Τελικά. Αν βαριόμαστε ποτέ να κάνουμε εκπομπή, έχουμε έρθει πολλές φορές κουρασμένοι, άρρωστοι, με προβλήματα, με ξέρω εγώ, στεναχώριες, με αρρώστιες δικές μας ή αγαπημένων μας προσώπων, όπως όλοι οι άνθρωποι σε αυτά τα 23 χρόνια. Δεν έχουμε βαρεθεί ποτέ να κάνουμε εκπομπή. Πραγματικά, δεν έχουμε βαρεθεί. Πιο δύσκολο μας είναι, ξέρω εγώ, μέρες που έχει μεταδώσει αγώνες μπάσκετ, ποδόσφαιρο και πρέπει να κάτσουμε και μετά να πούμε αλλαγή στο τελευταίο 20 λεπτό που λέει ο λόγος. Που δεν έχουμε προλάβει να πιάσουμε ρυθμό, δηλαδή πρέπει να πούμε 11 και 20. Σε ρυθμό εκπομπής που 11 και 20, 11.30 και πρέπει να προλάβουμε να πούμε 5 πράγματα. Εκεί είναι λίγο εκνευριστικό γιατί χρειαζόμαστε, ξέρεις, έχουμε μάθει να κάνουμε εκπομπή 2 ώρες και να απλωνόμαστε. Όταν καταπιεζόμαστε και καθόμαστε εδώ, κρεμάμε, αν έχει αγώνα, ειδικά αν ο αγώνας δεν έχει κανένα σας παίρνει να σε κρατήσει. Και μετά έχεις πολύ λίγη ώρα που θες να πεις πράγματα, αυτό είναι το μόνο. Αλλά
βαρεμάρα δεν είναι. Περισσότερο είναι, ξέρεις, ότι θέλουμε να τα πούμε και δεν μπορούμε. Έτσι. Θα μου πεις, κάθε μέρα τα λες 23 χρόνια. Θέλω να τα πούμε. Τι ναι. Να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Επειδή τα λέμε 23 χρόνια να έρθουμε εδώ να κάνουμε τους βουβούς. Το βαβό κινηματογράφο. Όχι, ευτυχώς θέλουμε ακόμα να τα πούμε. Θέλουμε να τα πούμε. Ναι, ναι. Έχετε μανουριάσει ποτέ έστω και λίγο πιο σοβαρά από ό,τι για το Real Barcelona. Ναι. Ναι. Θυμάμαι τον εαυτό μου ότι έχουν υπάρξει τις φορές που έχω τσατιστεί πραγματικά. Μεταξύ μας. Ναι, και μεταξύ μας. Ναι, μεταξύ μας. Ναι. Όχι σε φάση να θέλω να σε δείρω, αλλά ναι. Έχω τσατιστεί, ρε παιδί. Έλα, πραγματικά. Έλα, δύο χέρια τρία από εδώ. Έτσι. Πούντα. Κάνω ένα τηλέφωνο μισό λεπτό. Κάνω ένα τηλεφωνάκι. Ναι, ναι. Πάρε το μηδέν. Λοιπόν. Παιδιά, γιατί εξαφανίστηκε ο Μίστης και ο Κόνδωράς του. Παιδιά, είναι εντάξει, στα υψίπεδα, στα υψίπεδα. Συνάντησα προχθές ακροατή σε φυτώριο. Ναι. Ο οποίος μου είπε, σας ακούω και τι έχει γίνει με τον κυνηγό. Και δηλαδή είστε ο καθένας δηλαδή πραγματικά με την πετριά σας. Αλήθεια. Α, τώρα που λες για ακροατή, να σου δώσω χαιρετισμούς από τον Γιάννη το Βούρο που είναι ακροατής εδώ της εκπομπής. Ήταν σήμερα στο ίδιο της ακαλεσμένος και τον χαιρέτησα και τα λοιπά. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Του στείλουμε έτσι την αγάπη μας. Λοιπόν, για να δούμε. Δεν προετοιμάζουμε ούτε συζητάμε μεταξύ μας πριν την εκπομπή με ποια θέματα θα καταπιαστούμε. Όχι, ποτέ για κανένα λόγο. Ποτέ. Εκτός αν είναι κάτι που. Μάλλον και κάτι να έχει ο καθένας στο μυαλό του το κρατάει για να το πει την ώρα της εκπομπής, να δει την έκπληξη στα μάτια του αλλού. Ναι. Δεν, καμία προετοιμασία, καμία σκαλέτα, καμία. Ποιος έβαλε γκολ. Τώρα εδώ εσύ τι. 1-2 το παιχνίδι, συγγνώμη, το είδα μπροστά μου. Όχι, δεν προετοιμαζόμαστε, δεν συζητάμε, δεν τίποτα, τίποτα. Ό,τι για να έχετε στο μυαλό ότι εμείς καθόμαστε και κάνουμε ένα meeting, δεν γίνεται ποτέ αυτό το πράγμα. Ποτέ. Ναι. Το χειρότερο περιστατικό που έχει συμβεί εν ώρα εκπομπής και έπρεπε να μην το καταλάβει ο κόσμος. Εντάξει, παιδιά, προσωπικά θέματα που μπορεί να περνάει ο καθένας, δηλαδή που ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει αν εμείς ερχόμαστε εδώ και ξέρω εγώ, το παιδί μας είναι άρρωστο. Το παιδί είναι στο νοσοκομείο. Αν ξέρω εγώ, οι γονείς. Εγώ έχω έρθει για εκπομπή τρεις μέρες αφού έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου και η μητέρα μου μετά από κάποια χρόνια. Δεν χρειάστηκε να δώσω λογαριασμό. Ήρθα εδώ να κάνω εκπομπή. Αν έχεις τσακωθεί με την κοπέλα σου ή με τη γυναίκα σου, αν οτιδήποτε μπορεί να σου έχει συμβεί στη ζωή, ό,τι σημαίνει στη ζωή σολωνών, έτσι. Ό,τι σημαίνει στη ζωή σολωνών, σημαίνει και στις δικές μας. Καλές και κακές στιγμές. Δεν το. Έχουμε αποφασίσει να μην το φωνάξουμε αυτό το πράγμα, να μην το επικοινωνήσουμε. Να προσπαθήσουμε να έρθουμε και να κάνουμε κανονική εκπομπή, ό,τι και αν υπάρχει στη ζωή μας. Ποια είναι η πιο δύσκολη εκπομπή που έχετε κάνει ποτέ με εξαίρεση την τελευταία του 2013. Η μέρα που. Εντάξει, για εμένα οι μέρες που. Οι πρώτες εκπομπές που έκανα μετά το χαμό των δικών μου, σίγουρα. Το 8 και το 12 δηλαδή. Η μέρα μετά το θάνατο του Γιώργου του Κουτρούτσου. Για μένα ήταν μια. Δεν μπορούσα να μπω μέσα στο στούντιο. Πραγματικά δηλαδή. Με το που άνοιξα την πόρτα και μπήκα στον προθάλαμο τότε στη Δαβάκη, λίγησα. Δεν μπορούσα να μπω στο στούντιο. Εκπομπές που έχουν να κάνουν με απώλειες, μωρέ, και με στεναχώρια. Αυτές είναι πιο δύσκολες, νομίζω. Ναι. Αυτό είναι. Οπότε ξεκίνησα τα ψευδόνυμα. Καμιά κοσαριά χρόνια πριν. Ναι. Κάπου εκεί. Τα μοίραζε ποιο ήταν το πρώτο, δεν θα το θυμηθούμε. Δεν το θυμόμαστε. Ούτε θα πούμε ποιο είναι το καλύτερο nickname στα 20 χρόνια. Είναι πάρα πολλά που είναι πολύ ωραία, πολύ διασκεδαστικά, πολύ ευρηματικά. Πάρα πολλά. Όχι. Όχι, δεν μπορώ να βλέπω τις dick pics σας από την IP. Όχι. Αν τις στέλνετε, όχι. Όχι. Ναι, οι συζητήσεις μας είναι. Χάρη μου, υπάρχουν social media. Γιατί να στέλνουν mail. Άμα θέλει ο άλλος να στείλει. Εντάξει, εκεί θα κολλήσει τώρα. Άλλη μόνο. Στη διάρκεια της μέρας, ναι, σκεφτόμαστε τι θα πούμε το βράδυ στην εκπομπή. Βεβαίως. Τώρα το αν το θυμόμαστε μέχρι να φτάσουμε στην εκπομπή είναι ένα άλλο θέμα. Όχι, εγώ καθόλου δεν σκέφτομαι τι θα πω στη διάρκεια της μέρας. Σκέφτομαι θέματα εννοώ. Ναι, θέματα ναι, αλλά άμα δω κάτι ενδιαφέρον, ξέρεις που. Ναι, αυτό ναι, μέχρι εκεί. Αυτό. Ναι, παιδιά, αυτό σχεδιαστικές είναι οι συζητήσεις μας. Ξέρετε, τα παλιότερα χρόνια, αυτό που λέμε τα σοβαρά ραδιόφωνα, δεν υπήρχε απλώς σκαλέτα θεμάτων, αλλά ξέρετε, υπήρχαν παραγωγή και υπάρχουν ακόμα πρέπει να σας πω κάποιοι, οι οποίοι γράφανε κείμενα. Ας πούμε, ο Τζίμις Πανούσης, για παράδειγμα, να το πούμε, δεν ξέρω για όσους τυχόν δεν το γνωρίζετε, ο Τζίμις Πανούσης είχε γραμμένο μέχρι και το και που έλεγε. Το οποίο όμως για να το γράψει, όπως καταλαβαίνετε, σε μια εκπομπή σαν του Τζίμι Πανούση, καθόταν 4 ώρες κάθε φορά την προηγουμένη. Δηλαδή, για να κάτσεις να γράψεις κείμενο έστω για μία ώρα ραδιοφωνικής εκπομπής, δεν ξέρω αν συνειδητοποιείτε τι σημαίνει αυτό το πράγμα.
πολύ ενδιαφέροντα. Παιδιά, τώρα εντάξει, τι πήγαινε ο Μανούσακας, παιδιά. Μανούσακας. Ο Μανούσακας, παιδιά, είχε κάποια στιγμή διαφωνία με εμένα, οπαδική, ιδεολογική, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Επειδή φίλος του Ολυμπιακού και κάποια στιγμή τον εκνεύριζε. Και είχε στείλει ένα mail ο άνθρωπος και πει ότι προτιμώ να αποσυρθώ γιατί αυτό. Κάποια πράγματα δεν του άρεσαν. Το σεβαστήκαμε απόλυτα. Ούτως ή άλλως είχε κάνει πάρα πολλά πράγματα από μόνος του άνθρωπος. Για την εκπομπή αυτή ανεβάζοντας. Ανεβάζοντας πράγματα σε μια εποχή που δεν υπήρχαν ούτε social media ούτε τίποτα. Ο άνθρωπος είχε κάνει. Ήταν ο πρώτος κατά κάποιο τρόπο καταγραφέας πραγμάτων από την εκπομπή. Από μόνος του πραγματικά. Αποφάσισε κάποια στιγμή ότι δεν τον εξέφραζε πια το ύφος εκπομπής, δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν. Κάπως έτσι. Όχι, δεν μπορεί να γίνει ποτέ τόπικο ή ψευδονύμων. Είναι τόσα πολλά τα ωραία που θα δικήσουμε σίγουρα κάποια. Δεν θυμόμαστε ακριβώς με σιγουριά ποιο ψευδόνυμο είναι, ποιο ψευδόνυμο είναι πιασμένο που λέτε, αλλά κάποια ρε παιδί μου που τα έχουμε στο μυαλό μας όταν το ακούμε που στέλνει κάποιος και λέει πιασμένο αυτό. Είναι κάποια που τα έχουμε στο μυαλό μας, τα έχουμε ακούσει, τα έχουμε διαβάσει. Τα έχουμε δει μπροστά μας. Οπότε είμαστε πολύ σίγουροι. Ναι. Αν καταλαβαίνουμε αν ο ίδιος άνθρωπος στέλνει μηνύματα χωρίς να υπογράφει. Μερικές φορές ναι. Έχει κάποιοι που έχουν χαρακτηριστικό τρόπο γραφής μηνυμάτων, τους καταλαβαίνουμε ακόμα και αν δεν υπογράψουν ή υπογράψουν με άλλο ψευδόνυμο. Έτσι. Είναι θέμα εμπειριάς, αν μου επιτρέπεις. Πόσο εύκολο είναι να έχουν επιτυχίες στο ραδιόφωνο τα ντουέτα και ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας δύο ατόμων που κάθεται πίσω μικρόφωνο και κάνουν εκπομπή. Αυτά τα πληρώνετε, παιδιά, δεν θα τα ρωτάτε έτσι. Εννοείται το. Λοιπόν, ναι. Θα πω πολύ απλά το εξής σε ό,τι έχει να κάνει με το ραδιόφωνο. Ότι αν έχετε ακούσει τη λέξη χημεία και σας φάνηκε γελία, είναι αλήθεια. Ναι. Πρέπει να υπάρχει χημεία. Δηλαδή, τι γελία να φάνει, εσύ, και στα γκομενικά πρέπει να υπάρχει χημεία. Θέλω να πω, η χημεία μεταξύ των σχέσεων, είτε είναι γκομενικές, είτε είναι επαγγελματικές. Χρειάζεται στο χημεία. Στο ραδιόφωνο όμως που λειτουργεί μόνο η αίσθηση ουσιαστικά της ακοής για τον ακροατή και η ομιλία για τον παραγωγό και ακούγεται ακόμα και η ανάσα σου, είναι υπεραπαραίτητο να υπάρχει χημεία. Η χημεία αυτή. Ωστόσο για το ραδιόφωνο δεν θεωρείται αυτομάτως ικανή αν ας πούμε είναι δύο άνθρωποι ίδιας ηλικίας ή είναι δύο άνθρωποι ίδιας ομάδας ίδια ή είναι φίλοι. Ή είναι φίλοι. Ναι, γιατί εμείς όταν γνωριστήκαμε δεν γνωριζόμασταν. Ναι. Δηλαδή γνωριστήκαμε στο δοκιμαστικό που κάναμε τρεις μέρες πριν. Δεν είναι ότι γνωριζόμασταν από πριν. Υπάρχουν πράγματα που βοηθάνε όπως ίσως η κοντινή ηλικία, η κοινή αίσθηση του χιούμορ, ένα κομμάτι κοινού λεξιλογίου ή κωδίκων επικοινωνίας. Αυτά είναι βοηθάνε αλλά και πάλι. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι το 100% της επιτυχίας. Αυτό το βλέπεις μόνο βγαίνοντας στο μικρόφωνο. Και η απόδειξη αυτού, είναι αλήθεια, είναι ότι, νομίζω και εσείς το ξέρετε και καταλαβαίνετε, βλέπετε και ακούτε. Ας πούμε όταν υπάρχει ένα πολύ ατέρια στο δίδυμο, κάνει μπαμ. Ναι. Δηλαδή είναι δύο άνθρωποι στα μικρόφωνα και δεν κάνουν εκπομπή, κάνουν παράλληλους μονόλογους. Εμάς μας έκατσαν να έχουμε πολλά κοινά και πολλές διαφορές ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, ας πούμε στις ομάδες, δεν υπάρχει μία ομάδα στην οποία να έχουμε κοινή σε καμία χώρα. Ναι. Σημαντικό και αυτό το πράγμα, γιατί έχουμε πράγματα, έχουμε ξέρω εγώ, μουσικές που μας ενώνουν, έχουμε βιώματα που μας ενώνουν, έχουμε και πάρα πολλά πράγματα που είναι διαφορετικά. Και αυτό είναι και απαραίτητο συστατικό για το. Σκέψου να ήμασταν η ίδια ομάδα, τι θα κάναμε εδώ πέρα, τι θα λέγαμε τόσα χρόνια. Η ίδια ομάδα στην Ισπανία, η ίδια ομάδα. Βοηθάει το γεγονός να είσαι απέναντι, όχι το έχουμε τεντώσει ποτέ και το έχουμε κάνει λύσα την τοπαδική αντιπαράθεση, αλλά ας πούμε το Real Barcelona έχει παίξει μπάλα αυτά τα χρόνια. Αρκετές φορές και αρκετές χρονιές. Ναι. Επίσης, για σένα που ρωτάς, κάπου είχε ένα μήνυμα που έλεγες αν είμαστε εκτός δουλειάς φίλοι, αν περνάμε χρόνο μαζί και τα λοιπά. Λέει άλλα δίδυμα όπως Πανούτσος Κάρπετ και Σωτηρακόπουλος Σπυρόπουλος έχουν πει ότι εκτός δουλειάς οι ζωές τους δεν τέμνονται καθόλου. Παρέα, κολλητή, εκτός δεν κάνουμε, αλλά ξέρουμε ο ένας για τον άλλον ότι ό,τι χρειαστεί είναι εκεί ο ένας για τον άλλον. Και αυτό είναι σημαντικό. Δεν είναι ότι είμαστε μαζί και εκτός δουλειάς. Είμαστε όμως μαζί στα πράγματα ουσιαστικά που χρειάζεται. Ό,τι χρειαστεί ο ένας, ο άλλος είναι εκεί. Ποια ήταν η μεγαλύτερη διένεξη που είχατε ποτέ με διευθυντή σταθμού? Καμία. Όχι, δεν έφτασε ποτέ το Fight Club κοντά στο τέλος του λόγου κάποιο πράγματος που είπατε? Όχι. Τουλάχιστον δεν το μάθαμε εμείς. Ναι. Αν έφτασε και το έσωσε κάποιο άλλο, ναι. Όχι. Δεν χρειάστηκε κάτι τέτοιο. Τίποτα από αυτά δεν συνέβη. Που έχετε στείλει πάρα πολλά. Έχετε στείλει πάρα πολλά ερωτήματα. Μου κάνει εντύπωση, δηλαδή πραγματικά. Όχι, περίοδος ψυχρασίας μεταξύ μας δεν υπήρχε ποτέ. Όχι. 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 Και τώρα άλλες αγαπημένες εκπομπές, δεν ξέρω. Εγώ ομολογώ τώρα ότι δεν ακούω. Δεν υπάρχει εκπομπή ραδιοφωνική άλλη που να την ακούω έτσι. Φανατικά. Φανατικά, ναι. Να το πω έτσι.
εκπομπές που μπορεί να πετύχω και να κάτσω να ακούσω λίγα, αλλά όχι εκπομπή για την οποία θα, ξέρεις, θα κάτσω ή και θα ξυπνήσω ή θα έχω συντονίσει, θα έχω βάλει ξυπνητήρι για να ακούσω. Αν υπάρχει δυνατότητα για ένα ραδιοφωνικό παραγωγό που έχει κάθε μέρα εκπομπή να βιοποριστεί μόνο από αυτό σήμερα, παλιότερα ήταν πιο εύκολο να ζεις μόνο από αυτό. Mm. Παλιότερα ήταν καλύτερα τα χρήματα στο ραδιόφωνο, όπως ήταν γενικότερα στη δημοσιογραφία καλύτερα τα χρήματα παντού. Λέγοντας παλιότερα, λέω για ξέρω εγώ πριν από 20 χρόνια, πριν από 15 χρόνια. Ήταν σαφώς καλύτερα τα χρήματα γενικότερα στην ελληνική κοινωνία. Υπήρχαν χρήματα περισσότερα. Εδώ είναι μια δουλειά με έναν μισθό. Ο καθένας λοιπόν με βάση τις ανάγκες του, αν μπορεί να ζεις με ένα μισθό κάνοντας οτιδήποτε άλλο, αντιστοίχως μπορείς να ζεις και με ένα μισθό κάνοντας ραδιόφωνο. Παίρνεις ένα μισθό. Όπως που παίρνεις στη τράπεζα, σε ένα μαγαζί, σε οπουδήποτε δουλεύει ο καθένας. Ένας κανονικός μισθός είναι. Για εμάς, ξέρω εγώ, δεν μπορεί κάποιοι άλλοι να παίρνουν άλλα χρήματα και ο καθένας τι παίρνει, πολύ καλά κάνει. Οπότε αυτό το ερώτημα είναι ανάλογα πώς έχει δομήσει ο καθένας τη ζωή του και πώς φαντάζεται ότι θέλει να ζει. Μπορεί να ζεις με ένα μισθό. Μια χαρά ζεις με ένα μισθό. Και δουλεύοντας και λιγότερες ώρες από ό,τι οι υπόλοιποι. Κάνεις δηλαδή δουλεύεις 2 ώρες τη μέρα, αν κάνεις μια εκπομπή μόνο. Για παράδειγμα. Δεν δουλεύεις 8 ώρες. Οπότε ο καθένας μετά μοιράζει το χρόνο του όπως νομίζει. Υπάρχει κάποια εκπομπή αντίστοιχη με Fight Club που σας αρέσει να ακούτε ή ακούγατε κατά το παρελθόν, εξαιρούνται οι λέρες? Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη εκπομπή. Δεν το λέω εγωιστικά. Είναι αυτό που είναι αυτή. Δεν υπάρχει. Ναι. Όχι, εκπομπή σαν το Fight Club δεν υπάρχει. Καλή, κακή, τόσο. Αυτή είναι η εκπομπή. Είναι αυτή. Είναι one of a kind. Ξεκίνησε ως κάτι που δεν αντέγραψε τίποτα άλλο. Ναι. Και συνέχισε βαδίζοντας στο μονοπάτι που χάραξε ίδια. Καλός, κακός, ενδιαφέρον, βαρετό, βλακεία, όμορφο. Αυτό είναι. Στην πραγματικότητα είναι χαρά μας που είδαμε ραδιόφωνα και σταθμούς αργότερα να συντονίζονται, να προσπαθούν να κάνουν παρόμοιο τύπο προγράμματος, να το πούμε έτσι. Γιατί αυτό άνοιξε ουσιαστικά το αθλητικό ραδιόφωνο. Ξέρεις, ένα κομμάτι στο οποίο συγγνώμη, δεν ήταν τόσο, ας το πούμε, ανοιχτό μέχρι τότε. Αλλά όχι ό,τι ακριβώς είπες. Ό,τι ακριβώς είπες είναι έτσι. Παιδιά, θα ξανακάναμε τηλεοπτική εκπομπή. Αν υπήρχε ενδιαφέρον για κάτι που. Σαν αυτό που κάναμε ή για κάτι άλλο. Ναι, απλά δεν έχει τύχει να. Παιδιά, η πολιτική ορθότητα, ναι, είναι πρόβλημα. Ναι. Είναι πρόβλημα σοβαρό και είναι πρόβλημα. Δηλαδή, πια. Έχω αρχίσει και σκέφτομαι ότι τα παιδιά μας πια σε 10-15 χρόνια μεγαλώνοντας, όχι απλά θα σκέφτονται το political correctness, δηλαδή. Τότε, αλλά θα το σκέφτονται και στα πολύ απλά πράγματα. Ναι. Όχι στα πιο σύνθετα που το κάνουμε εμείς τώρα. Ή αν θέλετε και εμείς, επειδή είμαστε και σχετικά πιο μακριά από αυτό το πράγμα και οι μεγαλύτεροι προφανώς από εμάς, το χαβαλεδιάζουμε κιόλας. Ναι. Αρκετά είναι η αλήθεια, ξέρετε. Δεν τσιμπάμε και πάρα πολύ. Ναι, πειράζει το δούμε με μια σχετική ελαφρότητα, γιατί είναι η αλήθεια ότι στο μεγαλύτερο κομμάτι του είναι υστερία αυτό το πράγμα. Αλλά επιμένει τόσο πολύ αυτή η ιστορία της πολιτικής ορθότητας και των βημάτων προς τα πίσω γενικώς που. Ναι. Πραγματικά πιστεύω ότι ο λόγος θα περάσει δεινά στα επόμενα χρόνια. Ναι. Και η ελευθερία της έκφρασης. Αν μας έχει πλησιάσει άλλο σταθμός για μεταγραφή τύπου Φίγκο, ναι, είναι η απάντηση. Και εκεί θα μείνουμε. Ναι. Ναι. Και πριν έρθουμε εδώ έχει γίνει αυτό. Επίσης. Να το πω, Κωστά! Όχι, να το πω. Όχι, άσε να μην να πλανάτε. Όχι. Να το πω, όχι, μια λεπτομέρεια. Δεν θα πω ποιος ήταν. Να το πω. Να το πεις. Και με μην το πεις. Να... Μην το. Άντε, δεν το λέω. Αν θα αλλάζαμε ποτέ ώρα εκπομπής, ήταν δική σας επιλογή, έτσι προγραμματίστηκε. Παιδιά, το έχουμε ξαναπεί. Το 10-12 στην Έρα Σπορ που ξεκινήσαμε ήταν μια ζώνη πεταμένη. Ναι. Δηλαδή δεν υπήρχε. Ήτανε, αφού είχαν τελειώσει όλα τα ρεπορτάζ της ημέρας, ό,τι υπήρχε σε επικαιρότητα, σε ειδησιογραφία κτλ. Και πριν τις 12 που άνοιγαν οι γραμμές. Οπότε σου λέει, τι έχουμε εκεί που είναι ψόφιο, που βάζουμε έναν άνθρωπο και πάνε να λέει κανένα αποτέλεσμα από το στοίχημα και κανένα τραγούδι. Το 10-12. Οπότε μας παρκάραν εκεί του τύπου αυτοί άμπαλοι είναι, άμπαλοι είναι, δεν έχουν ιδέα από ραδιόφωνο. Ας κλείσουμε το πρόγραμμα μας. Ναι, θέλω να πω ότι τι κακό μπορεί να μας κάνουν στο 10-12. Όντως είναι μια ζώνη με την οποία δεν ασχολείται κανένας. Οπότε το λέμε έτσι λίγο περί αυτολογώντας και λίγο με καμάρι ότι τη ζώνη 10-12 εμείς τη φτιάξαμε στο αθλητικό ραδιόφωνο. Έτσι, εμείς την κάναμε αυτό που είναι η ζώνη 10-12. Δηλαδή τη δώσαμε υπόσταση αυτή η εκπομπή. Οπότε όχι, εμείς δεν έχουμε ποτέ σκεφτεί ή οτιδήποτε άλλο ή ζητήσει να αλλάξουμε ζώνη. Έχει πέσει από άλλους ανθρώπους αυτή η ιδέα, Γιάννη. Τι είπες, Κωνσταντίνο? Αλλαγής.
Βεβαίως. Από άλλους. Υπήρχε αυτό... αυτή η ιδέα. Είναι αλήθεια από πρώην εξέχοντα μέλη. Αλλά δεν, δεν έγινε. Όχι. Τέτοιο, ναι. Όχι. Τέλος πάντων, έχει πάρα πολλά ερωτήματα. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί. Ναι. Όπως ας πούμε, έχετε υπάρξει ποτέ το τρίτο πρόσωπο σε σχέση. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ένα πολύ σχετικό ερώτημα αυτά που λέμε. Θα βάζουμε τηλεφωνία στην εκπομπή. Όχι, δεν θα βάζουμε τηλεφωνία στην εκπομπή. Έχουμε κάνει κάποιες εκπομπές με τηλέφωνα. Ναι. Στην Era Sport κυρίως. Αλλά όχι, δεν θα βάζουμε τηλεφωνία στην εκπομπή. Ναι. Αν θα λέγαμε ναι στο ράδιο Μοντε Κάρλο, παιδιά, θα αφήσουμε ένα ερωτηματικό εδώ με την προσδοκία να χτυπήσει το τηλέφωνο κάποιος άνθρωπος του Αλβέρτου, να πάρει ένα τηλέφωνο και να πει. Το δούμε όταν έρθει εκείνη τη στιγμή. Είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις από το ράδιο Μοντε Κάρλο συγκεκριμένα. Από το ράδιο Μοντε Κάρλο. Όπως η Λέη είχε πει κάποτε ψηλός, το 10-12 το βραδινό ήταν ο ραδιοφωνικός κατημάς. Ναι. Για ραδιόφωνα τέτοια. Μουσικά μια χαρά ήταν πάντα. Το 10-12 ήταν ώρα, ξέρεις, chill out. Παίζαν μουσικές. Για οτιδήποτε είχε να κάνει ενημερωτικό, αθλητικό τέτοιο, ήταν κάτι. Μια ζώνη που την είχαν όλοι παραπάνω. Για τους mid-20s fans, σας έχετε κάποιο μήνυμα. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, ναι. Ακούστε. Με εσάς καταλαβαίνουμε ότι η εκπομπή είναι ωραίο να συνεχίσει να υπάρχει. Ναι. Όταν υπάρχετε εσείς. Αν δεν υπήρχατε εσείς. Θα λέγαμε αντίο ζωή. Ναι. Αν ήταν να μιλάμε μόνο στους 40, 45, 50 και 55. Ναι. Okay, θα ήταν. Ναι. Αλλά δεν θα είχε τόσο νόημα όσο έχει να υπάρχουν και μικρότερες ηλικίες. Και υπάρχουν πολύ μικρότερες ηλικίες, πρέπει να σας πω. Αν ήταν μόνο να ακολουθούν αυτοί οι άνθρωποι που είναι περίπου συνομήλικοι μας και συνοδοιπόροι μας, θα τραβούσαμε και εμείς τον ίδιο δρόμο με τον Γιώργο και τον Αυτιά. Δηλαδή θα φεύγαμε και θα πηγαίναμε, ξέρω εγώ, κάνουμε κάτι άλλο. Ευρωβουλευτές, κάτι άλλο. Λοιπόν, 11 η ώρα. Μας συνεπήρε όλη αυτή η φάση ωραία. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Λοιπόν, δύο λόγια για το κομμάτι θέλω να παρακαλώ. Δύο λόγια για το κομμάτι. Λοιπόν, το κομμάτι αυτό των Queen το έγραψε ο Roger Taylor, ο drummer των Queen. Ο αρχικός τίτλος ήταν Radio Kaka. Και είναι αυτό που φαντάζεστε, το Kaka. Και ο λόγος ήταν ότι είχε μια, εκείνη την περίοδο μια μεγάλη στεναχώρια και οργή ο Τέιλορ για το που πήγαινε το ραδιόφωνο με το οποίο είχε μεγαλώσει, το οποίο το αγαπούσε και το έβλεπε εκείνη την περίοδο δεκαετία του 80 το ραδιόφωνο να παίρνει την κάτω βόλτα. Να γίνεται πολύ εμπορικό, να μπαίνουν δισκογραφικές και να επιβάλλουν τα κομμάτια στο ραδιόφωνο, να χάνει τον ενημερωτικό του χαρακτήρα. Ήταν μια περίοδος που έβλεπε ο ίδιος το ραδιόφωνο πάει κατά διαόλου. Το είπε λοιπόν Radio Kaka, τέλος πάντων μετά το κάνα λίγο πιο πρέπον όλο το πράγμα και τον τίτλο και το κάνανε Radio Gaga. Έτσι δεν ήταν radio κατά, ας πούμε, ήταν radio Gaga όπως έγινε το κομμάτι. Θυμίζω ότι το βίντεο κλιπ έχει υπέροχα πλάνα από την ταινία Μετρόπολης του Fritz Lang. Είναι ντυμένη όλη η ταινία με τα πλάνα από το Μετρόπολης. Και έτσι ένα μικρό άλλο τέτοιο, ότι ναι, η Lady Gaga πήρε το όνομά της από αυτό το τραγούδι. Ήταν μεγάλη φαν των Queen, της άρεσε πολύ το τραγούδι αυτό και πήρε το όνομά της τον Gaga από το Radio Gaga. Αυτό. Λοιπόν, ορίστε. Ορίστε, και ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του ραδιοφώνου. Λοιπόν, έχουμε ξεχάσει από ότι η Real Madrid της έβαλε γκολ στο κρίμα με τη Λειψία. Μπραχίμ Ντίας στο 48, Λειψία Real 0-1, Κοπεχάγη Manchester City 1-2. Το δεύτερο γκολ ο Μπερνάρντο Σίλβα που δεν είχαμε πει, ποιος το είχε σκοράρει. Ναι. Και τώρα πραγματικά εμείς θέλαμε να κάνουμε αθλητική εκπομπή όπως κάνουμε κάθε μέρα, αλλά είναι, αλλά είναι τόσα πολλά τα ερωτήματά σας, αλήθεια και το ενδιαφέρον σας, που. Συγγνώμη, θα συνεχίσουμε ακόμα. Θα το κάνουμε σχεδόν αφιερωματικό. Δηλαδή. Ρώτησε ένας φίλος λίγο νωρίτερα, το συζητάγαμε τώρα, τι έχει απογίνει ο Διονύσης Ελευθεράτους. Εντάξει. Και μας δίνει λοιπόν μια πολύ ωραία ευκαιρία, μια που θυμηθήκαμε και οι τρεις εδώ, και ο κύριος Χάρης, μία από τις ωραιότερες ιστορίες, μία από τις διασκεδαστικότερες ίσως ιστορίες του Sport FM, την οποία θα μου επιτρέψετε να σας διηγηθώ. Πριν από χρόνια λοιπόν, ο Διονύσης Ελευθεράτος, παλιός γνωστός δημοσιογράφος της ελευθεροτυπίας, έτσι, ένας μικρός λόγιος, αν μου επιτρέπετε, έκανε 12-2 εδώ στον Sport FM. Έκανε δηλαδή γραμμές. Και ήτανε λίγο διαφορετικού τύπου γραμμές, καταλαβαίνετε, γιατί ο Διονύσης ήταν έτσι λίγο πιο σοβαρός, είχε ένα διαφορετικό λεξιλόγιο, ας το πούμε, από το κλασικό κτλ. Παρ' όλα αυτά, αντιμετώπιζε τους ακροατές, βεβαίως όλους έτσι με τον ίδιο σεβασμό. Και οι συζητήσεις την εποχή του Ελευθεράτου, συγγνώμη, ήταν πιο διευρυμένες, να το πούμε έτσι. Μία μέρα λοιπόν, χτυπάει το τηλέφωνο, βγαίνει στον αέρα και ακολουθεί ο εξής διάλογος. Είναι ένας κύριος λοιπόν, ο οποίος μάλιστα ελαφρώς και κεδίζει. Ελαφρώς. Και κάνει.
Καλησπέρα, Διονύση. Ο Τάκης από τα Καμίνια είμαι. Καλησπέρα, φίλε. Του λέει ο Διονύσης. Λοιπόν, πώς βλέπεις το Κόκαλη? Ξέρετε, μια γενική ερώτηση ενός ακροατή αθλητικού ραδιοφώνου. Και κάνει ο Διονύσης. Κοίταξε, φίλε μου. Έχω την αμυδρά αίσθηση ότι αυτή την εποχή ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού έχει κάποια μεγαλόπνοα σχέδια στο μυαλό του, τα οποία κυνηγάει μεταμανίας, αλλά νομίζω ότι δρά περισσότερο ο άλλος Δον Κιχώτης, έχοντας βγει με τον Σάντσο Πάντσα έξω, και ενώ πιστεύει ότι θα κάνει σπουδαία πράγματα, τελικά μάλλον αποδεικνύεται ότι κυνηγάει και στοχεύει σε ανεμόμυλους. Παύση. Ακολουθεί μια μικρή παύση, κενό δηλαδή ραδιοφωνικό, και μετά ακούγεται το εξής. Έλα, Διονύση, ο Τάκης από τα Καμίνια είμαι. Εντάξει, υπέροχο. Υπέροχο. Και από ό,τι μας λένε οι φίλοι, ο Διονύση Ελευθεράτου στο κόκκινο είναι. Ναι. Έτσι μας γράφουνε. Να είναι καλά ο Διονύση, τους χαιρετισμούς μας, την αγάπη μας. Λοιπόν. Εντάξει. Τρομερό. Ναι. Τρομερό. Αν έχουμε φάει κράξιμο από επώνυμο πρόσωπο το οποίο έχουμε γλεντήσει. Δεν έχουμε μάθει κάτι. Ξέρω εγώ. Δεν έχουμε μάθει κάτι. Παιδιά, ο Μάκης Παπασημακόπουλος που λες πότε έρθει σε επαφή μαζί μας η πρώτη φορά και συνεργαστήκαμε στην εκπομπή. Με τον Μάκη τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, γιατί ήμουν με την αδερφή του, ήμασταν συμφοιτητές, οπότε τον γνώρισα τον Μάκη μέσω της Αλεξάνδρας. Ξεκινήσαμε να συνεργαζόμαστε στο Μαξίμ με τον Μάκη. Πότε είχε πρώτο έρθει στην εκπομπή όμως? Πρώτη φορά εμφανίστηκε το 6. Το 6. Ωραία. Ξεκινήσαμε λοιπόν το 5 με το Μαξίμ. Μετά το Μουντομπάσκετ. Ωραία. Ξεκινήσαμε το 5 στο Μαξίμ να συνεργαζόμαστε με τον Μάκη στα περιοδικά, και μετά κάποια στιγμή δεν έρχεσαι να. Την εκπομπή αυτό. Είχε ο Μάκης, ξέρουμε όλοι τι μυαλό είναι και πόσο γρήγορα δουλεύει το μυαλό του. Φτιαχτήκαν οι χαρακτήρες μετά. Μακπάπας. Και οι υπόλοιποι. Ο Σλόμπονταν Κατίνοβιτς. Και σιγά σιγά άρχισε ο Μάκης για ένα έτσι πολύ μεγάλο και σημαντικό διάστημα. Είχε αυτό το κομμάτι που όλοι ξέρουμε εδώ στην εκπομπή και όλοι αγαπάμε. Να. Δεν καταλαβαίνω λίγο την ερώτηση. Έχει τύχει να μην έχετε λεφτά και να κάνετε εκπομπή? Δεν το καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Έχει τύχει να μην έχουμε λεφτά. Εγώ τουλάχιστον έχει τύχει περίοδους να μην. Ναι, αλλά τι σχέση έχει αυτό με το. Συνεχίζαμε και κάναμε κανονικά εκπομπή. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ναι. Όχι. Ξέρω. Πανηγυρική ήταν η διάθεσή μας. Ναι. Πώς να είναι η διάθεσή μας, δηλαδή. Για το Μαξίμ, παιδιά, σε άλλη εκπομπή. Ναι. Έτσι. Αν θέλετε. Κάτι που σας λείπει από παλιότερες εκπομπές σας που πλέον δεν συμβαίνει. Όχι, ξέρω εγώ. Τι να μας λείπει. Όχι. Έχετε βαρεθεί ποτέ να διαβάσετε μηνύματα στο τέλος? Όχι. Όχι. Πότε παίρνουμε την πρώτη κανονική ψυχολογία μπροστά από το μικρόφωνο? Στο Fight Club, εννοείται. Ξέρω, τη μέρα που ξεκινήσαμε. Πρώτη μέρα. Ή στο δοκιμαστικό μας, αλλά δεν ήταν εκπομπή. Πότε? Την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε. Δηλαδή 29 Οκτωβρίου του 2001. Του όχι, παιδιά, δεν έχουμε καθόλου απομακρυνθεί με τον Μάκη που λέει έχουμε καιρό να ακούσουμε. Απλά ο Μάκης κάνει πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία του τρώνε πάρα πολλές ώρες μες τη μέρα. Και συνήθως το βράδυ που είναι η εκπομπή έχει γυρίσματα, έχει δουλειές. Δεν είναι. Μια χαρά είμαστε με τον Μάκη. Να. Ναι, παιδί, η εκπομπή, ο τίτλος εκπομπής ήταν έτσι εξ αρχής. Από την αρχή ήταν Fight Club. Έχουμε ξαναπεί πρόταση τότε του Νίκο Σημακόπουλου, ήταν ο τίτλος να είναι «Εδώ θα γίνει ο τάφος σας». Ναι. Μας φάνηκε λίγο μακάβριο. Το αντιπροτείναμε το Fight Club. Μας άρεσε, του άρεσε και κάπως έτσι κλείδωσε από την πρώτη μέρα τότε που ξεκίνησε η εκπομπή. Ναι. Αν θα αλλάζαμε ποτέ ώρα εκπομπής? Όχι, εντάξει, το πανέτα δική μας επιλογή έτσι προγραμματίστηκε. Εντάξει, νομίζω έχει απαντηθεί αυτό. Με το Τσίλι, για το Τσίλι Καφινό, παιδιά, επίσης έχουμε πει. Τα έχουν πει τα παιδιά στο Τσίλι. Τα παιδιά καλύτερα εκεί, δηλαδή, είναι καλύτερα από εμάς, οπότε δεν χρειάζεται να πούμε εμείς. Τα έχουν πει και τα λένε. Έτσι, σε κάθε ευκαιρία. Ποιος είναι ο πιο αρχιπάλιος ακροατής που θυμάστε? Ο Μανούσα Κασίνα από τους. Ναι. Είναι αρχιπάλιος. Ναι. Μπορούμε να το πούμε αυτό. Eurovision πότε έγινε ιερή συνήθεια του Fight Club?
Έλατε. Εδώ πρέπει να έγινε. Έρα καθόλου δεν έχει ασχοληθεί. Δεν θυμάμαι, παιδιά, καθόλου. Δεν θυμάμαι κι εγώ. Δεν θυμάμαι, όντως. Θυμάστε ποιοι έκανε εκπομπή την προηγούμενη σεζόν στην ώρα σας πριν αρχίσετε εσείς στην Άρα Σπορ? Όχι. Θυμάμαι τι έγινε μετά, αλλά το πριν δεν το θυμάμαι. Ναι. Πώς λέμε την καριέρα μας σε 10 χρόνια. Πότε παίρνετε απόφαση να κάνετε θεματική εκπομπή? Συνήθως όταν έχουμε διαστήματα μπροστά μας που δεν έχουν καθόλου αγωνιστική δράση, δεν έχουν και Ευρώπη, δεν έχουν τίποτα. Οπότε ξέρεις, εκείνες οι μέρες είναι πιο κατάλληλες γιατί δεν θα μας κόψει τίποτα. Δεν έχει παιχνίδια, δεν θα έχει ξέρω, ρεπορτάζ να βγει. Δεν θα συμβαίνουν πράγματα που θα πρέπει να ασχοληθούμε. Οπότε μπορούμε απερίσπαστα να ασχοληθούμε με μια θεματική. Ναι. Πρώτη εντύπωση του ενός για τον άλλον. Η δική μου για τον Γιάννη πολύ καλή. Ναι, θέλω και εμένα. Εξαιρετική. Θέλω να πω. Δηλαδή, γνωριστήκαμε εκεί, δώσαμε τα χέρια, Κώστας, Γιάννης, τα λοιπά, μπήκαμε μέσα. Τόσο αυτό σε 5 λεπτά μπήκαμε μέσα. Με ένα μικρόφωνο, ναι, στη μέση ανάμεσά μας και κάναμε ένα δοκιμαστικό σαν να γνωριζόμασταν 5 χρόνια. Οπότε πολύ καλή. Ναι. Πολύ καλή. Πότε θα αλλάξετε τραγούδι την έναρξη? Έλατε, δεν αφήνει ο κύριος Γιάννης. Δεν αφήνει ο κύριος Γιάννης. Το έχουμε θέσει αυτό το θέμα. Δεν αφήνει ο κύριος Γιάννης. Τι θες, ποιο θες να βάλουμε? Δεν λέω ποιο. Λέω πότε θα αλλάξουμε. Μια φορά κάναμε ψηφοφορία και πέρασε να μην. Είχε ψηφίσει ο κόσμος. Δεν ξέρω αν είχες βάλει αυτούς τους φίλους από την Ταϊλάνδη και από το Μπαγκλαντές που είχες βάλει και την άλλη φορά να ψηφίσουν. Αυτοί δεν είναι ακροατές. Αυτοί δεν είναι ακροατές. Ξέρεις εσύ τι λέω. Δηλαδή δεν μας ακούνε από τον Μπαγκλαντές. Ξέρεις εσύ τι λέω και με την ψηφοφορία που κάναμε για το Κομπρακάι. Ξέρεις εσύ με όλους αυτούς τους χιλιάδες τύπους που ξαφνικά εμφανίστηκαν και ψηφίσαν. Από αυτά. Φαντάζομαι ότι και τότε που κάναμε την ψηφοφορία για την αλλαγή του σήματος, κάποιοι τέτοιοι ακροατές σου πρέπει να ήταν από κάποιες χώρες μακρινές. Ξέρεις εσύ. Ξέρει ο κύριος Γιάννης. Ποια ήταν η πιο διασκεδαστική εκπομπή με καλεσμένο και με ποιον? Όλες οι εκπομπές που φέραμε καλεσμένο είχαν πλάκα. Δηλαδή δεν φέρνουμε πολύ συχνά όπως θα θυμάστε, αλλά όποιον έχουμε φέρει έχουν πέρασει πολύ ωραία. Είτε ήταν ηθοποιοί, είτε τραγουδιστές. Με τον Πίτερ Νάλτς, α πούμε, ήταν πολύ ξεχωριστή εκπομπή για παράδειγμα. Εντάξει, πολύ ωραία. Τώρα μας εκπομπήσει το πενευστήκαμε από την ταινία. Όχι ρε φίλε, δεν το πενευστήκαμε από την ταινία. Ήταν δικό μας. Όχι, μας η ταινία το βρήκαμε μας. Δικό μας. Τώρα το βγήκε δύο χρόνια πριν ταινία. Δεν βαριέσαι αδερφέ. Δεν βαριέσαι αδερφέ. Ακόμα μας πληρώνει δικαιώματα. Τι λες, μας πληρώνει δικαιώματα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Πραγματικά. Παιδιά, στράτος δεν μπορεί να είναι μόνιμα για σήμα. Ναι, όχι. Αυτό είναι, δηλαδή, αυτό είναι το δίμηνο του στράτου. Είναι το δίμηνο του στράτου. Δεν μπορεί να, μετά θα ξεφτύσει, δεν θα έχει την ίδια χάρη. Δηλαδή να το περιμένει ο άλλος 1η Δεκέμβρη να ξεκινήσει στράτος. Αν αλλάξει, θα αλλάξει τους υπόλοιπους 10 μήνες του χρόνου. Κάποιος θυμάται ότι πιο μετά είχε πάει στην έρδα η ζαφυρά του και άκουγε καιρό κράξιμο, λες και σε ίδιο ξεκίνη. Είναι αλήθεια ότι ο επόμενος καιρός για όσους. Εντάξει, ναι. Ήταν στο 10-12 τα δισούμε για το Μανώλη Δράκο, θυμάμαι, που είχε πάει αμέσως μετά από εμάς. Ήταν πολύ δύσκολο. Αν ήταν και η ζαφυρά του, συγγνώμη. Ναι, δεν φταίνει άνθρωποι. Η ζαφυρά του, νομίζω, γιατί είχε κάνει και στην. Κάποιο καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι αντικατάσταση. Με τη Δενησία Γιώτη, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι, ναι. Εκεί ήταν. Οπότε, συγγνώμη αν την πήρε η μπάλα για κάποιο λόγο. Ναι. Αλλά όλους τους είχε πάρει εκείνη την εποχή, είναι η αλήθεια. Παιδιά, ο Παύλος Κοντογιαννίδης έφυγε διότι δεν προλάβαινε, ήταν κάποια περίοδος που είχε περιοδίες και παραστάσεις τα λοιπά και έπρεπε να λείπει εκτός Αθηνών, οπότε αναγκαστικά δεν μπορούσε να είναι στο στούντιο ούτε εκείνες τις δύο μέρες που ήταν η συμφωνία η αρχική, να είναι Δευτέρα και Τρίτη, δηλαδή όποτε ήταν στην Αθήνα οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις ήταν εδώ, ερχόταν κανονικά, όταν ας πούμε μπορεί να έχει περιοδία, του είναι άνοιξη το καλοκαίρι, οτιδήποτε. Αναγκαστικά έπρεπε να λείπει. Οπότε δεν ήταν. Δεν υπήρχε κάποιο άλλο παρασκήνιο να ρωτάτε αυτό. Ναι. Επειδή δεν υπάρχει τώρα top 3 εκπομπών. Τι top 3 εκπομπών, ρε παιδιά? Να βγάλουμε εμείς το top 3. Αυτό μόνο εσείς μπορείτε να το βγάλετε. Ναι. Εμάς είναι όλα στο μυαλό μας ένας πολύ ωραίος μεν, αχταρμάς δε. Ναι. Είναι όλα ένα. Εγώ καμιά φορά. Εγώ επειδή ρώτησες πριν, εγώ δεν άκουγα για πάρα πολλά χρόνια καθόλου. Δηλαδή είχα άρνηση. Να ακούσω και ξεκίνησα να ακούω λίγο ολόκληρη, ας πούμε, εκπομπή. Δεν νομίζω ότι το έχω ακούσει. Μπορεί να έχω ακούσει με μεγάλο κομμάτι τη τελευταία είτε στο Reunion. Μπορεί να έχω ακούσει ένα κομμάτι. Αλλιώς μόνο best of. Μια χαρά. Μια χαρά τα best of. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι ψάχνουν σκανδαλάκια τώρα αυτή. Ο κόσμος ρωτάει γιατί έχει ενδιαφέρον να ρωτήσει.
Τι σανδαλάκια, τι. Προφανώς δεν ξέρω. Α. Ότι ξέρεις, ψάχνουν ας πούμε, να βγει κάτι. Οπότε δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει είμαστε, είμαστε βαρετοί τύποι. Δεν έχουμε καμιά ίντρικα από πίσω και κανένα παράσκευο. Και καθαρή χωστά, να τα λέμε αυτά. Ναι, δεν έχουμε κάτι. Ξέρεις, αν περιμένετε εδώ να βγει κάτι, δεν υπάρχει. Ξέρεις, δεν, ότι τσακωνόμαστε και ότι κλείναμε μικρόφωνα και σκοτωνόμασταν, ας πούμε. Ή ότι δεν μιλιόμασταν και απλώς κάναμε κουμπί, ξέρω εγώ, με το ζόρι και τέτοια. Όχι. Εννοείται, παιδιά, ότι το ποσοστό αυτό μας ακούν φανατικά χωρίς να έχουν επικοινωνήσει είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτούς που επικοινωνούν. Ναι. Εννοείται, ρε παιδιά. Δεν θέλω να μιλήσω για αριθμούς, δεν θα ήταν ευγενικό, αλλά ναι. Τώρα, αυτό που λέει ο Jimi Hendrix, αν κυρίσατε πίσω το χρόνο, θα κάνετε την ίδια εκπομπή, μη γνωρίζοντας την επιτυχία της. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Αυτό ναι. Κάνουμε. Δηλαδή, δεν είναι ότι το είχαμε σχεδιάσει. Αυτό μας βγήκε να κάνουμε από τη μέρα που γνωριστήκαμε, χωρίς να γνωρίζουμε αν θα πάει ή όχι. Δηλαδή, δεν γνωρίζαμε αν θα πάει, ναι. Αν θα μας διώξουν με κλωτσιές μετά από ένα μήνα. Αν θα έχει, αν θα κάνει ακροματικότητα, αν θα έχει απήχηση, δεν το ξέραμε. Αλλά στην πραγματικότητα δεν θέλαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Βεβαίως βοήθησε και το γεγονός ότι μας δείξαν στο 10-12, οπότε δεν είχαμε ρεπορτάζ. Δεν είχαμε πράγματα, δηλαδή δεν έπρεπε να κάνουμε κάτι σαν ραδιοφημερίδα. Μπορούσαμε να κάνουμε μια εκπομπή όπως μας βγήκε. Διότι αναλόγως με τη ζώνη που είσαι, υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις. Αν είσαι σε μια ζώνη στην οποία πρέπει να βγουν οι ρεπόρτερ των ομάδων, αναγκαστικά μετά κάνεις μια άλλη τύπου εκπομπή. Αν είσαι πρωινό, κάνεις μια άλλη τύπου εκπομπή αναγκαστικά και ούτω καθεξής. Στη ζώνη που μας έριξαν, που δεν υπήρχε κανένα πρέπει, τα ρεπορτάζ όλα είχαν βγει νωρίτερα, είχαν τελειώσει τα ρεπορτάζ. Το μόνο που έφτει πάνω μας ήταν κανένας αγώνας. Κατά τα λοιπά, είχαμε την ελευθερία και την άνεση να λέμε ό,τι θέλουμε. Ναι. Πολύ βασικό αυτό. Λοιπόν, ναι, παιδιά, από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε ραδιόφωνο, καθόμαστε στις ίδιες θέσεις. Ναι. Δηλαδή, εγώ εκ δεξιών του κυρίου Κώστα και ο κύριος Κώστας εξ αριστερών μου. Σωστό. Σωστό. Παιδιά, το YouTube σταματήσαμε διότι είχαμε κάνει μια συμφωνία με την Digital Minds, με την οποία συνεργαστήκαμε για ένα συγκεκριμένο αριθμό εκπομπών, τις οποίες κάναμε και μετά κάποια στιγμή σταματήσαμε. Ναι. Αυτό. Και μπορεί κάποια στιγμή να ξανακάνουμε. Θα δούμε. Δεν ήταν κάτι που, ξέρεις, όπως βγει. Άμα κάποια στιγμή είναι κατάλληλες συνθήκες να ξανακάνουμε εκπομπή στο YouTube, θα ξανακάνουμε. Αυτό. Τα νούμερα, παιδιά, συγγνώμη που θα ακούσετε μια απάντηση που δεν θα σας φανεί αληθινή, αλλά δεν μας ένιωξαν με την έννοια να μας νοιάζουν, δηλαδή να τα ψάχνουμε. Μάλιστα, θυμάμαι ότι 3,5 χρόνια στην Era Sport, ας πούμε, το θυμάμαι αυτό. Μία φορά ρωτήσαμε για νούμερα, γιατί ξέραμε, παιδιά, δεν είχαμε ιδέα, παιδιά. Πώς πάει αυτή η εκπομπή. Υπάρχουν οι κραματικότητες και δεν μας είπανε. Ναι. Δεν μας είπαν. Μάθαμε όμως. Μάθαμε παλού. Μάθαμε, αλλά δεν μας είπαν. Δεν μας είπαν, όχι. Μάλλον για να μην πάρουν το μυαλά μας αέρα. Ναι, μάλλον αυτό. Μάλλον αυτό. Και γενικά όχι. Τα παρακολουθούμε κάθε φορά, αν ξέρετε, ακόμα εντυπωσιασμένοι. Ναι. Επίσης, θα παρακολουθούμε εγώ προσωπικά μόνο άμα τύχει να πέσω πάνω στο είτε τράδιο που βγάζει τα νούμερα. Ναι. Δηλαδή, δεν τα έχω ψάξει ποτέ να δω. Άμα τύχει να βγάλει το είτε τράδιο και αυτό. Συνήθως κάποιος μου το στέλνει. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι ότι μπαίνω και ψάχνω, ξέρεις, όποτε είναι ο καιρός να δω. Ξέρεις. Χαίρομαι πάρα πολύ προφανώς, αλλά δεν είναι κάτι που το ψάχνουμε. Ναι. Στο Ριγιούνιο, ναι, είχε βγει ο Μακ Πάπας και το είχαν πάρει, το είχε πάρει ο Μουτσινάς και άλλοι, ναι. Το είχαν πάρει ως πραγματικότητα. Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, είπαμε. Καθένας. Τόσο όσο. Ο καθένας, τέλος πάντων. Είναι εντυπωσιακό το ενδιαφέρον σας, πραγματικά. Είναι εντυπωσιακό, δεν ξέρω, έχω χαθεί είναι ατελείωτα τα μηνύματα. Ατελείωτα. Ατελείωτα, πραγματικά. Πώς σας ήρθε η ιδέα να κάνετε κανάλι στο YouTube? Πώς μας ήρθε? Το συζητούσαμε. Βασικά αργήσαμε να το πάρουμε απόφαση και να το κάνουμε. Θα θέλαμε να το είχαμε σκεφτεί νωρίτερα να το κάνουμε. Κάποια στιγμή λοιπόν είπαμε, βλέποντας ότι όλο αυτό το πράγμα στο YouTube έχει ενδιαφέρον, παιδί μου, το βλέπει ο κόσμος τα λοιπά, σκεφτήκαμε ότι είναι μια καλή στιγμή να δοκιμάσουμε να κάνουμε και εμείς ένα πράγμα στο YouTube που θα έχει κάτι από τα χαρακτήρα της εκπομπής, αλλά λόγω του ότι είναι και εικόνα δεν θα είναι και προφανώς ένα Fight Club με εικόνα, θα είναι ένα άλλο πράγμα. Το δοκιμάσαμε, μας άρεσε, ωραίο ήτανε, μπορεί να ξανακάνουμε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, το φάγαμε και αυτό το ημίωρο. Ναι. με κάποιο τρόπο, με τις ερωτήσεις των φίλων. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι, είναι συγκινητικό το ενδιαφέρον σας, πραγματικά. Λοιπόν, έχουμε χάσει κανένα γκολ? Όχι, είμαστε 70 λεπτό. Δελτίο, πάμε. Ορίστε, και μία ερώτηση προς τον κύριο Χάρη. Είναι κουραστικό να κάνεις εκπομπή με αυτούς τους γραφικούς? Γελάει ο κύριος Χάρης, δεν απαντάει.
ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Μια γελάει ο κύριος Χάρης. Τρώω, που είπε ο Λες και είμαι σε καφενείο. Σας άκουγα όταν ξεκινήσατε τότε που νανούριζα τα παιδιά μου με το ακουστικό στο αυτί. Τώρα είναι φοιτήτριες και σας ακούνε και εκείνες. Λέει ο φίλος ο Κυψελιώτης. Αν η μοναξιά είναι η νόσος της εποχής, το ραδιόφωνο παραμένει το πιο προσφυλές μέσο συντροφιάς, ίσως μαζί με τα κατοικίδια ζώα. Ωραία. Ωραία. Για ποιον παραγωγό νιώσατε δέος όταν ανταμώσατε και γιατί αυτός είναι ο Κώστας Κότζος. Τάπες, δεν χρειάζεται να πω κάτι. Τάπες μόνος. Όχι, παιδιά, δεν θα πρέπει να υπάρχει κάμερα στο στούντιο για να βλέπουμε τον κύριο Κώστα και τον κύριο Γιάννη live κάθε μέρα. Όχι, μα για το ραδιοφόνο. Υπήρξε στο reunion, τότε ναι. Και βγήκαν και κάποια βιντεάκια. Εντάξει, όχι. Όχι, δεν είναι ωραίο γιατί ακριβώς μπορούμε να είμαστε αυτός μας, γιατί δεν χρειάζεται να μας βλέπει κανείς. Οπότε μπορεί να στέκεσαι όπως θες, μπορεί να φοράς ό,τι θες, μπορεί να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Λίγο μας κάψωσες τώρα με αυτό που είπες. Αν πρέπει να νοιάζει για την εικόνα σου ακόμα και στο ραδιοφόνο, χάνει το νόημα του ραδιοφόνου. Ναι. Μετά γίνεται τηλεόραση που γίνεται πιο στυλιζαρισμένο αυτό το πράγμα. Πρέπει να προσέχεις πώς στέκεσαι, πού κοιτάς, τι φοράς. Μην κάνεις καμιά χειρονομία, μην ξύσεις τα αυτή σου. Τι να κάνουμε τώρα. Το ραδιόφωνο είναι αυτό. Ακούς. Δεν χρειάζεται να βλέπεις τον άλλο. Λοιπόν, το ασούμε στα βασικά είναι ντεμαγκούν, όπως μας ενημερώνει. Ναι, το ας πούμε, ναι. Ο Τρισκιοκούκοτς, ναι. Ο Σάμα Γκριν Λάντεν, αυτό που λέει, ναι, που λέει πόσο έπαιξε ρόλο η reunion εκπομπή, αντίδραση κόσμου για την επανένωση στα Τζιανά. Ναι, έπαιξε σημαντικό ρόλο. Ναι. Και για εμάς και για το σταθμό τότε που είδε όλο αυτό το πράγμα που έγινε και τότε ξανά έγινε η συζήτηση για να ξεκινήσει πάλι το Fight Club το 2016. Λοιπόν, θα φέρουμε Στράτο Τζο στο στούντιο, μακάρι, μακάρι. Ας το αφήσουμε να είναι ο μεγάλος πόθος. Mm-hmm. Πόσο ρόλο παίζει ο ηχολήπτης για την εξέλιξη εκπομπής? Για μένα το πιο σημαντικό πράγμα. Είναι ο πρώτος ακροατής. Ο ηχολήπτης. Δηλαδή, ο πρώτος ακροατής, όταν λες κάτι και ο μοναδικός που μπορεί να δει αντιδράσεις του, είναι ο ηχολήπτης. Ναι. Αν έχεις έναν ηχολήπτη ο οποίος χαμογελάει με κάτι που λες ή συμμετέχει ή οτιδήποτε, καταλαβαίνεις ότι αυτό που λες έχει κάποιο ενδιαφέρον. Αν είναι ένας ηχολήπτης ο οποίος κάνει άλλα πράγματα εκείνη την ώρα, είναι απασχολημένος κάνοντας άλλα πράγματα, μπορεί να μην φταίει εσύ, μπορεί να έχει κάποια άλλα πράγματα στο μυαλό του. Ωστόσο, είναι κάτι που σε προβληματίζει. Λες τώρα αυτό που λέω, μήπως είναι εντελώς βαρετό. Παίζει ρόλο ο ηχολήπτης να είναι στο κόλπο. Λοιπόν. Διάφορα πράγματα έχετε στείλει, διάφορα ερωτήματα. Πολλά. Όχι, το Βιλένα πρωτουβέλιο μακάριζε. Όχι, δεν είναι πιασμένο. Ναι. Η αλήθεια είναι, λέει ένας φίλος, ότι κρατάτε χρόνια παρέα σε μένα νύχτες και μέρες. Από Κολωνό, μικρό παιδάκι, ναύπλιος, ενήλικας και πλέον Καναδά, με δύο παιδιά και μια γυναικάρα. Την αγάπη μου, κύριε, λέει ο Μπίλος από Μόντρεαλ. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Φίλος που υπογράφει ως το όνομα του παππού μου. Θυμάμαι την τελευταία εκπομπή στην Έρα που μετά τα συγκινητικά μηνύματα σας στογίασαν στην πλάκα και σας αποκαλούσαν προδότες. Mm-hmm. Mm-hmm. Καθόλου πλάκα δεν ήταν. Ναι, δεν νομίζω. Από κάποιους, δεν νομίζω ήταν πλάκα, από κάποιους, ναι. Καθόλου. Έχετε νιώσει ποτέ ερωτική έλξη για τον άλλον? Αυτό μόνο τέλος. Ο Καρπετόπουλος βασικά άφησε να εννοηθεί πως δεν είσαι μπάρπας. Ναι. Ενώ ο ίδιος είναι trendy και ξέρει απ' έξω όλα τα τραγούδια της Taylor Swift. Μάλιστα. Μάλιστα. Πάμε να ρωτιώσουμε. Μάλιστα. Μάλιστα. Τα ακούσαμε και αυτά. Τα ύστερα του κόσμου. Ναι, τα ύστερα του κόσμου. Ναι, ναι, ναι. Τι κάνετε μετά, πάτε για ποτό, ύπνο κατευθείαν ή κάτι άλλο? Κάτι άλλο, φιλέ! Πώς πούμε. Κάτι άλλο. Πώς πούμε. Εντάξει. Πώς πούμε. Και πριν. Κάτι άλλο και κυρίως. Πριν. Κάτι άλλο. Και ανάμεσα. Και μετά όμως. Και ανάμεσα. Καμιά φορά, αλλά και πριν. Ναι, κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Ναι. Κατάλαβες. Κάποιος λέει το αγχωτικό για τα χρόνια που περνούν δεν είναι τα 23 χρόνια εκπομπής, αλλά τα ίδια 8 από την επανέναρξη. Όχι, δεν είναι καθόλου αγχωτικό. Καθόλου αγχωτικό δεν είναι. Έχετε βάλει ποτέ τσόντα να παίζει την ώρα τη εκπομπή στη τηλεόραση απέναντί σας? Όχι. Δεν πιάνουν, παιδιά, καταρχάς να πούμε. Δεν πιάνουν. Αλλά όχι. Mm-hmm. Δεν πάω. Να αποσυντονιστούμε. Να αποσυντονιστούμε. Mm-hmm. Μόνη... Όχι ότι βλέπουμε σε άλλες ώρες. Το λέω αυτό το πράγμα γιατί μπορεί κάποιος να πει. Κάποιος μπορεί να πει ότι ναι, δεν βλέπετε αυτό το δύο ώρα, αλλά ξεσκίζετε τις υπόλοιπες. Σε καμία περίπτωση. Παιδιά, δεν ξέρουμε τι είναι αυτό το πράγμα. Σε καμία τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν έχω τηλεόραση. Ο Τσιμίκα Χάκινεν λέει: η μόνη φορά σε όλα αυτά τα χρόνια που σας ακούω που τσατίστηκα ήταν σε εκείνο το περίφημο Chelsea Barcelona με τον Όβρεμπο. Ναι. Γιατί τσατίστηκες? Ενώ τι σε τσάτισε, είναι λίγο πιο συγκεκριμένος. Ναι.
Σε τσάτισε που κάποιοι είπαμε την αλήθεια, ας πούμε, ότι έγινε σφαγή του Δράμαλη. Αυτό σε τσάτισε δηλαδή. Δεν ήθελες να δεχτείς ότι δεν δόθηκαν τρία απέναντι στην Τζέλση. Αν σε τσάτισε αυτό. Τι επάγγελμα θα κάνατε σήμερα, αν δεν κάνατε ραδιόφωνο? Καλά. Στο χώρο λογικά θα ήμασταν. Τον ευρύτερο. Ναι. Τώρα πια βέβαια δεν ξέρουμε. Ναι. Την αλήθεια. Ένα είναι σίγουρο, ο κύριος Γιάννης δεν έχει κάνει ποτέ εκπομπή ταλκαδιασμένος από χωρισμό, αφού ποτέ δεν το χωρίσανε. Λέω κάμερα σε μέδο. Παιδιά, το ότι δεν το χωρίσανε δεν σημαίνει ότι έχει χωρίσει. Όταν και εσύ, άμα χωρίσεις, δηλαδή άμα εσύ είσαι ο άνθρωπος που θα πει στον άλλον ή στην άλλη να χωρίσετε, δεν σημαίνει ότι είσαι χαρούμενος μετά. Δεν το λέω για σένα. Το λέω ότι είσαι ο χωρισμός. Δεν στεναχωριέσαι μόνο να σε χωρίσει. Μπορεί εσύ να πάρει την πρωτοβουλία και παρόλα αυτά να στεναχωριέσαι. Δεν είναι χαρούμενο. Θυμήθηκε ο Μιχάλης. Το μεγάλο ψευδόνυμο. Μύρι σκλάβο σου για πάντα. Τι ωραίο. Τι ωραίο. Ψηλέ, για να ξέρει ότι δεν πιάνει, μάλλον δοκίμασε και αν όχι εσύ, το είπαν κάποιοι φίλοι σου. Όχι, παιδιά, δεν είναι, είναι δυνατόν εδώ σε αυτό το λίκνο τη δημοσιογραφία. Σε αυτό το λίκνο τη ενημέρωση. Σε αυτό το ναό. Ο ναό Κωστά. Να παίζουν τέτοια θέματα. Ο ναός είναι δυνατόν. Πες τη μια φορά μαύρη θύελα. Πώς, 2016 είχα τον κύριο Κώστα καθηγητή στο ΚΑΡ, χωρίς να ξέρω την εκπομπή. Την έμαθα από τους φοιτητές μου και από το Reunion και μετά κόλλησα και εγώ ελευθερίες από Μόντρεαλ. Α, όταν ξενυχτούσατε παίζοντα CM, ήσασταν κολλητάρια. Και τώρα είμαστε εδώ ένα για τον άλλον και αούα. Τότε ήταν καλό το CM. Ναι, ήταν καλό το CM. Ναι, τότε. Ναι, ήταν καλό, ναι, το CM. Πολύ καλό το CM. Κατάλαβα. Δηλαδή. Αλλά δεν γίνεται να φτάνουμε μετά από τόσα χρόνια και να παίζουμε μέχρι τι 6 το πρωί CM και μετά να πάμε να κάνουμε τι. Έχουμε κάποιε υποχρεώσει επαγγελματικέ, οικογενειακέ. Δεν γίνεται. Τότε δεν είχαμε τότε. Τότε ήμασταν μικρά παιδιά μόνα μα. Παίζαμε στι 6 το πρωί. Ξημέρωνε και έφεγα από το σπίτι του κυρίου Γιάννη. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Κύριε Κώστα, θέλετε να βρεθούμε και να σας παρουσιάσω τις νέες ακροαματικότητες των ραδιοφωνικών σταθμών και να τις αναλύσουμε σε βάθος? Στέφανο Καταπιόλη, εκπέμπω και σε γιγαχέρτς. Λογοκρίνετε μηνύματα? Όχι, απλά δεν διαβάζουμε τα μηνύματα, ναι, τα οποία μας φαίνονται είτε χαζά, είτε, ναι, προσβλητικά. Είτε χιδέα, είτε προσβλητικά, ναι. Ειδικά όταν δεν υπάρχει κανένας λόγος για να συμβαίνει αυτό. Ναι. Σας ακούνε οι συγγενείς ή η οικογένειά σας? Εμένα ο πατέρας μου ακούει. Ναι. Εμένα και η μητέρα μου ακούει καμιά φορά χωρίς να καταλαβαίνει. Ναι. Εμένα δεν ζουν οι δικοί μου. Όσο ζούσαν λίγο είχαν ακούσει χωρίς να καταλαβαίνουν, γιατί δεν ήταν έτσι μεταθλητικά και πολύ εξοικειωμένοι. Ναι. Θα αλλάζατε ζώνη να πάτε σε πρωινή απλά για να έχετε κάθε μέρα απέναντί σας στον Παναγιώτη το ρίλο, αν έρχεται ζώνη του Σαρδάμ? Είναι δεδομένο ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, ρίλο σταματήσει να έρχεται πρωί και θα το γυρίσει σε βραδινό. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Δηλαδή και καλά τότε τα ωράρια του θα είναι τέτοια που θα πρέπει να κάνει βραδινό. Λέει κάποιος, για πολλούς από εμάς η σχέση μας είναι σαν το Fight Club. Κανείς δεν ξέρει κανέναν, αλλά μαζευόμαστε κάθε βράδυ, κάνουμε ό,τι κάνουμε και δίνουμε ραντεβού για την επόμενη φορά. Άμα ξέρεις, ξέρεις. Κύριε Γιάννη, ως πότε θα είστε ο Πουριτανός που βλέπει πιο πολύ τηλεόραση από τον κύριο Κώστα χωρίς να έχει τηλεόραση? Ο έμπειρος Βενετίας λέει, μετά από 20 χρόνια ακρόασης, αυτό που ακόμα με διασκεδάζει the most είναι τα επικά rant όταν ένας από τους δύο, ενός από τους δύο, όταν προκύπτει θέμα π.χ. Βαϊμάκης versus Βασιλιά. Ναι, εντάξει. Ο αυτός φίλος που γράφει ως «εγώ δεν ήμουν αλήτης, αλήτη με έκανε το εσύ», ρωτάει το εξής, και είναι σοβαρό το ερώτημά του. Ναι. Είναι ο Χωσέλου ένας Αντώνης Πετρόπουλος που άκουσε παραπάνω τάκμπουλα από όσο έπρεπε? Κύριε Κώστα, θέλετε να έρθετε στο σπίτι μου να παίξουμε CM μέχρι τις 6 και μετά να είμαστε εδώ ο ένας για τον άλλον? Όχι, παιδιά, ο γιος μου δεν ακούει. Έχει ακούσει και έχει έρθει και στην εκπομπή όταν ήταν μικρότερος, αλλά δεν ακούει γιατί αφενός είναι μαθητής και κοιμάται, τέλος πάντων. Αφετέρου δεν του αρέσουν ιδιαίτερα τα αθλητικά.
και μπορεί να είναι κάτι το οποίο κάποτε, ας πούμε, με στεναχωρούσε ή ξέρεις, έλεγα αυτό το παιδί μου και, στην πορεία με τον τρόπο που κύλησαν τα πράγματα και με τον τρόπο που αντιλαμβάνει την κοινωνία τον αθλητισμό και το γήπεδο και τις φασαρίες τα λοιπά, μάλλον ανακουφίστηκα που ο γιος μου δεν γουστάρει τα αθλητικά και δεν πηγαίνει στο γήπεδο και δεν έχω την αγωνία τις Κυριακές αν θα γυρίσει μαριμένο κεφάλι, αν θα γυρίσει δαρμένος ή αν δεν θα γυρίσει καθόλου. Sorry που το λέω, αλλά πραγματικά έτσι νιώθω, ότι γλίτωσα από ένα φοβερό άγχος, έτσι όπως έχει πάει το πράγμα. Την πρώτη ψυχολουσία που φάγατε γενικά σαν παραγωγή Pro-Fight Club. Παιδιά, Pro-Fight Club ουσιαστικά δεν είχαμε κάνει ραδιόφωνο. Εγώ καθόλου, ο κύριος Κώστας. Λίγους μήνες είχα κάνει στο Σφαίρα. Ναι. Κύριε Γιάννη, και εγώ δεν αντέχω τους περιττούς αριθμούς. Θέλετε να έρθετε του χρόνου στα 24 έτη εκπομπής και να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα, λέει η διάσηση του στρατιώτη τη Ράιαν. Το σούτ σου απειλεί, η τρίπλα σου μια πλάνη, εμάς θα αφήσεις ορφανούς, Λάρα Γκαρσία Ντάνη, από αγωνιστική ακροατή εποχές αέρα, τότε γυμνάσιο, τώρα χωρισμένος με παιδιά, λέει ο Κωνσταντίνος από Λονδίνο. Πρώτη ραδιοφωνική εμπειρία της Ζαφυράτου ήταν σε εσάς να πούμε τα τσικάκια του Χονδροθύμιου. Εννοείς το Sport FM. Μάλλον. Χονδροθύμιος, ναι. Λατρεύω θεματική όπου ο κύριος Γιάννης πάει να πετάξει σκουπίδια και νομίζω ότι τον κυνηγάνε μπάτσι. Ναι, την έχουμε πει. Κύριε Κώστα, ψάχνω Sugar Daddy. Τι λέτε, Κλαούντια, 20 χρονών, Ελληνοκολομβιανή, με την ανάλογη σωματική καμπυλότητα. Γιάννη, κάποτε είχες ξεχωρίσει ως κορυφαίο ψευδόνυμο το Στράτος Ευτελής. Εντάξει, πολύ δυνατό. Και από τα πιο έξυπνα. Ναι. Δηλαδή πρέπει να το βασανίσεις πολύ για να φτάσεις εκεί. Θα πείτε πώς το καλό σας διάλεξαν για εκπομπή από την ΕΡΑ. Επειδή ήταν πολύ απελπισμένη. Ναι. Δεν υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση. Ναι. Ναι. Το Iron Almaiden βεβαίως είναι ελεύθερο. Ναι. Κόπηκε η χορηγία από το δικό μας κίτρινο τυρί. Δεν ήρθε ποτέ η χορηγία, όσο και αν προσπαθήσαμε, όσο και αν βάζαμε φίνα, δεν. Ποιος έχει βαρέσει περισσότερα ένσημα στο Sport FM τον τελευταίο χρόνο, ο Ρήλος ή ο μικρός Μάρκος? Σοβαρά ρωτάω. Λέει ο Γιούργεν υποκλώβ. Ο Μάρκος. Ναι, βέβαια, και Μιλτιάδης πέρβερτε επίσης εκτός από τους εκτελείς. Τα παλιά πολύ αγαπημένα, πολύ καλοδουλεμένα. Ναι, πολύ καλοδουλεμένο, μπράβο, αυτή είναι η σωστή λέξη. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Ναι, αρέσει. Κύριε Γιάννη, απαντήστε παντελονάτα, λέει ο Φιλότεμ Ντάγκαν. Ένα μήνα να φοράτε σπαντρίγες, ξύλινο παπηγιόν και να οδηγείτε ηλεκτρικό σκούτερ με αντάλλαγμα να έχετε ένα μήνα το σοφάκι όλο δικό σας. Όχι. Όχι. Το σοφάκι ο κύριος Γιάννης από πού και ως πού. Και όλα για να έχουμε καλό ρόλο. Ναι, σωστά. Δηλαδή, αυτό για σένα. Σκαρλετάκι, ξέρω εγώ, ή κάτι άλλο. Δεν καταλαβαίνω τώρα. Δηλαδή, πώς μοιράζουμε περιουσία που δεν μας ανήκει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Καλά, δοκιμή λεμονόπιτες, παιδιά. Ναι. Να είναι καλά ο φίλος μας ο Ανδρέας, δεν ήταν που την είχε φέρει. Βεβαίως, είχε φέρει τρεις διαφορετικές λεμονόπιτες, κάναμε blind taste εδώ ζωντανά, ναι. Κλείσαμε τα μάτια του κυρίου Γιάννη, δοκίμασε και βρήκε πραγματικά την καλή, την παπαρίγα την καλή, τη βρήκε. Έτσι. Γιατί είναι τίμιος. Μπορούμε να διαβάσουμε το ψευδόνυμο που έχει στείλει ο Βλατέβες και το προσφέρει. Λέω ναι, χωρίς να το έχω δει, τι να σου πω, ναι. Είσαι σίγουρος? Όχι, δεν το έχω δει σου λέω, αλλά... Ο μικρός βυζοκόλια. Το έχω δει. Και με αφήνει αυτό ότι λες. Δεν είναι θυμόμουν όταν είχες τρεις. Κάπου το είδα στο. Ναι. Μάλιστα. Το Μπαλοτέλι κυκλοφορία, όχι, δεν είναι πιασμένο. Για σένα που το στέλνει. Ναι, κάναμε, παιδιά. Trip down the memory lane τώρα. Τι να λέμε. Ναι. Τι να λέμε τώρα. Δηλαδή, αναρωτιέται ο Επτάμενος και Τσέλτεναμ από τα πολύ μεγάλα ψευδόνυμα επίσης. Δηλαδή, ο Γάλλος Ότιτζι θα πλαισιώσει τον Βραζιλιάνο Σωτήρη Κωνσταντινίδη και τον ακόμα πιο άγουρο Βραζιλιάνο Ονουάτσι. Ναι, παιδιά, και το Ουιφαλούς in the sky with diamonds. Πολύ δυνατό, λέει, θυμίζει ο Ρουμάνα Κουράγιο. Ναι, ναι, ναι. Παιδιά, η ιστορία που έχω πει χιλιάδες φορές και την ξαναλέμε άλλη μία, την ξαναλέμε, είναι πώς το λένε, ιστορία που θα την πω τις μέρες των γιορτών των Χριστουγέννων. Είναι για τότε.
Οπότε υπομονή για το σήμα του στράτου και την ιστορία αυτή λίγους μήνες ακόμα. Ναι. Καμία δεκαριά. Να είναι ελεύθερο το κανένα θαυμαζί να γυρίσει ο Κουίνι. Ο φίλος που προσφέρει το ψωδόνιμο Ισπαντρί για Ζίβκοβιτς. Το Φετίχ Τερίμ. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι πιασμένο. Για όποιον το θέλει. Ε? Το Φετίχ Τερίμ. Νομίζω πως δεν είναι, όχι. Παιδιά, οι φουνταριστοί που ρωτάτε στο ραδιόφωνο του Sky, το μεσημέρι κάνουν εκπομπή. Σας ψάχνετε. Ναι, και το Δημήτρης Πόρν είχε προκαλέσει τελείριο ενθουσιασμού. Ναι. Ο Άλεξ. Δεν ξέρω τι θα κάνω με αυτό το πράγμα. Ο Αλεξάνδρος Ξεκολάροφ, λοιπόν. Ναι. Λέει, απόψε είδα στον ύπνο μου ότι περπατούσα στην παραλία στο Αίγιο και είχατε έρθει σε παραλιακό μαγαζί για καφέ και τα είπαμε από κοντά. Νιώθω όλη τη μέρα σαν να σας γνώρισα πράγματι. Μάστε. Επί κάποιο ψευδόνυμα θυμάται κάποιο και το Επαναστάτης χωρίς ετρία και το Καλογεράκι, ναι, στην Ακρογιαλιά. Το βεβαίως. Καλογεράκι όμως ήταν facebookικό, πρέπει να πω. Οκ. Okay. Πώς χτίστηκε ο θεσμός του γκουρού του έρωτα. Πώς χτίζονται, ρε παιδιά, οι θεσμοί. Εντάξει, παιδιά, ναι. Από τη ζωή. Αν παραμένει τον γκολ του Σαμαρά το καλύτερο γκολ των εποχών, φυσικά, γιατί έχει μπει κάποιο καλύτερο και δεν το θυμάμαι. Mm-hmm. Έχει κάνει κάποιο άλλο τακουνάκι, ψαλιδάκι και γκολ. Αν υπάρχει κάποιο άλλο, να μου το θυμίσετε να το θεωρήσουμε ως το καλύτερο των εποχών. Λοιπόν, γκολ η City, νομίζω. Όχι, ο Φόντεν. 1-3. Εάν αυτό βλέπουμε και δεν παρακολουθούμε κάποιες φάσεις απλώς. Ναι. 1-3. Καλά το είδαμε. 1-3. Ωραία. Ωραία. Respect το μινιμαλισμό του ψευδονύμου Κατερίνα Γιουλάικ από τον Πασόκο Κονσιατάρη, βεβαίως. Εγώ Κέντρικ Ναν. Δεν πιασμένο. Καλό, ναι. Καλό, καλό, καλό. Φιλ Φόντεν, ο Άγγλος Τριαντάφυλλος Μαχαιρίδης. Όχι. Έτσι για κάποιο λόγο. Όχι. Μας έχει στείλει ένα μήνυμα ο Γιώργος, λέει: εγώ ζω από το 95 εξωτερικό. Τρεις χώρες σύνολο και ξέρω. Ξέρω πόσο ήθελα να ακούσω ελληνικά και δεν υπήρχε ίντερνετ. Τα βράδια γύριζα το έπιπλο με το στερεοφωνικό για να πιάσω στα AM, αέρα εθνικό δίκτυο ή όπως λεγόταν, λαϊκά άσματα κλασικά, τα οποία άρχισα τότε να ακούω και να αγγίζουν την ψυχή μου. Μέχρι τότε αυτά ήταν τραγούδια των γονιών μου. Και εκεί κάτι, 6 το πρωί, άρχισαν να χειροτερεύουν τα παράσιτα και έπεφτε πάνω ένας άλλος σταθμός, σλαβική γλώσσα πρέπει να ήταν. Τον καλωσόριζα με το πλούσιο ελληνικό λεξιλόγιο και έπεφτα για ύπνο. Μετά ήρθε το ίντερνετ, αλλά το περιορισμένο μπάτζετ μου δεν μου επέτρεπε τέτοιο άνοιγμα. Το μπάτζετ του κολλητού όμως ήταν πιο ψηλό, οπότε πήγαινα κάθε, μα κάθε βράδυ σπίτι του για να ακούσουμε Fight Club. Οι κατά καιρούς κοπέλες μου που μιλούσαν τη βαρβαρική δεν καταλάβαιναν γιατί τις καθημερινές στις 9 η ώρα είχε 2 ώρες μίνιμουμ σιωπητήριο. Ναι, και μην ψωνίζεστε, δεν ήμουν ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος πτυχηγός που βγάλατε. Ακούγα όμως και άλλες εκπομπές και άλλους σταθμούς, όποτε μπορούσα και ό,τι τύχαινε. Και τώρα η ξενόγλωσση γυναίκα μου, που εκνευρίζεται να ακούει το ελληνικό μπλα μπλα από κάθε πιθανή και απίθανη συσκευή και τα διάσπαρτα στο σπίτι ηχεία, ξέρει ότι θέλω την ημερήσια δόση μου. Βάζω εκπομπές επικοινωνίας στο φόντο, δεν ξέρω ποτέ ποιο είναι το θέμα, δεν με ενδιαφέρει, γιατί τελικά πατρίδα μου είναι η γλώσσα και το ραδιόφωνο την έφερνε και τη φέρνει ακόμα στο σπίτι μου, όπου κι αν ήμουν, όπου κι αν είμαι. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραιότατο. Το καλύτερο ψευδόνυμο, λέει κάποιος, είναι η θεία μου η Χίπια. Όχι. Άλλος λέει το δικό του αγαπημένο. Άλλος λέει το δικό του αγαπημένο, το γλυκό που λέει Πινιώτης. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Είναι ο κύριος Γιάννης, ένας ραδιοφωνικός λεμπρόν που έκανε εκπομπή με το γιο του και τώρα κάνει trade τους ηχολήπτες μέχρι να του ξαναστείλουν το ρίλο. Αν δείτε το Λαχτάρ Ντόνατς. Όπως το θέτει το θέμα, ναι. Ο Γιάννης έκανε με το γιο του. Λεμπρόν πρέπει να περιμένει. Ναι. Θέλω να πω, είναι ανώτερος του Λεμπρόν ο κύριος Γιάννης. Εκεί θέλω να καταλήξω. Κάποιος λέει: είχα χάσει τα γελιά με το ψευδόνυμο ο Μεγάλος Μπικόφσκι. Φιλ Φόντεν είναι ο Άγγλος Πλατέλας. Μ' αρέσει. Τις προάλλες περπάταγα με την κοπέλα μου και είδαμε στον δρόμο τον Τέρενς Κουίκ. Το μυαλό μου πήγε εκεί που φαντάζεστε και η κοπέλα με ρωτούσε γιατί χαμογελούσα. Κύριε Κώστα, οι φίλες μου με αποκαλούν κοπέλα με σωματικές αναλογίες λατινοαμερικανής καλονής. Έχω γυμνάσει καλά γλουτιαίους και τετρακέφαλους για καλύτερες αναρτήσεις. Τι λέτε, λέει η Λεσβιάθαν. Τι να πω, μπράβο. Τι άλλο μπορώ να πω πέρα από μπράβο.
Ο Χαρίλαος λέει, όντας το 86 πρωτοετής ηλεκτρονικός στον Ευκλείδη, στο πλαίσιο εργασίας ανέλαβα να κάνω πομπό ραδιοφώνου, αγόρασα τη λάμπα PL504 και όλα τα υπόλοιπα μαζί με το δίπολο για κεραία, και όταν το έστησα έβαλα Springsteen και με ένα τρανζιστοράκι στο χέρι περπατούσα την πλατεία Ναυαρίνου να δω μέχρι πού πιάνει, με το φόβο μη δουν από το απέναντι μπαλκόνι την κεραία, γιατί ήταν εκεί το τρίτο αστυνομικό τμήμα. Ωραίες μέρες. Μεγάλη αλήθεια, το υποπόδιο δίπλα από το συμπλέχτη είναι πιο χρήσιμο για κενώσεις κατά την οδήγηση. Υπογραφή ζυγολό που πληρώνει. Ναι, ναι, Χριστέ μου, ναι, ναι. Που αλήθεια έφερες το. Καλό ψευδόνυμο το πόνο του Ντοστογεύσκη. Άλλα αγαπημένα ψευδόνυμα, καθήκη Δομοκού, Ναυτάκη Ζηριανόφ. Το Σεβαστιάν Παραθαλάσσιο είναι πιασμένο για σένα που ρωτάς. Ναι. Κύριε Κώστα, θέλετε να έρθετε στην έπαυλή μου και να ακούσουμε ολόκληρη τη δισκογραφία της Taylor Swift, βλέποντας τη φιλμογραφία της Sarah Jessica Parker και ό,τι προκύψει. Όχι το Χορχελίτο. Δεν προκύψει. Φίλο Τιμ Ντάγκαν λέει το εξής. Πέρα από τη σοφία του γκουρού του έρωτα και των τσαουσικών εκρήξεων ποιότητας που μας εκπλήσουν ευχάριστα και λειτουργούν ως μετρονόμο στη ροή της εκπομπής, να τονιστεί και ο υπαρκτός σουρεαλισμός που αμφότεροι χαρίζεται στην εκπομπή. Και σας δίνω ένα παράδειγμα από πρόσφατη εκπομπή. Κύριος Γιάννης, είναι το Σούλα έλα ξανά ή αλλιώς σεξ. Κύριος Κώστας, α, τρίτο γκολ Λίβερπουλ να πω εντωμεταξύ. Κύριος Γιάννης, η μακρυπούλια δεν έπαιζε και σε αυτό. Να δακρύζει η εικόνα του Αγίου Αντώνη του Καβλέα με τόσο σουρεαλισμό. Καλά, εντάξει. Από τέτοια παιδιά. Κάποιος λέει, αγαπημένο ψευδόνυμο, το Γόγολος Τριάδης Κουνενάκης, γιατί μπερδεμένος το είχα κάνει να ζήτησε στο Google για να δω ποιος είναι. Ο Καζιράκη με τα σπίρτα βεβαίως. Μου είχε πάρει 2 χρόνια να καταλάβω το λογοπαίγνιο του Μιλένκο Τσέπης. Not my proudest moment, uh-huh. Λέει ο Μέτριος Στόπερ για φούτσαλ. Το Καζεράκι με τα σπίρτα βεβαίως. Εσύ που ζάχνει το ψευδόνυμο με Αρτούρας ή με Καρνισόβας ήταν, και μας το θύμισε ένας άλλος φίλος, ήταν από τα πρώτα ψευδόνυμα στην εκπομπή, το Αρτούρας Μαλισιόβας. Το πρώτο ψευδόνυμα Era Sport. Από τα ψευδόνυμα που φέρανε χιονοστιβάδα, όπως θυμάται ο φίλος. Νοσταλγός του Προπογκόλ. Δεν είναι τωρινό είναι αυτό. Δεν είναι παλιό. Όχι, παλιό είναι. Δεν το θυμάμαι. Τωρινό θα είναι νοσταλγός του Προπογκόλ. Ναι. Όχι. Μα τωρινό θα είναι. Τώρα που δεν υπάρχει Προπογκόλ. Όχι, το έχει τηλεφύρωση και λέει ότι με αυτό έχει γελάσει πολύ. Μάλιστα. Ο Γιάννης Ανομαλούς επίσης είναι βεβαίως καταπληκτικό. Τα ξέρετε όμως. Ναι, ναι. Το The Nice που ξέρει Καραγκουνί λέει πολύ εφάνταστο, βεβαίως. Εντάξει, εντάξει. Λά, τελειώσαν τα μάτς τόση ώρα. Τελειώσαν τα μάτς. Δεν έγινε για κάτι, όμως το έβλεπα εγώ. Δεν ήθελα να σκόψω τον ήρμο. Κοπενχάγη City 1-3 λοιπόν και Λειψία Real 0-1. Αυτά τελειώσαμε. Τα είχαν πει κάποιοι από χθες αυτά, Γιάννη μου. Γιάννη μου τα είχαν πει κάποιοι. Και δεν είπαμε και τα αυριανά. Ναι, να τα πούμε σύντομα. Λάτσιο Μπάγερν. Τι σύντομα, 12 είναι. Λάτσιο Μπάγερν. Θα είναι άσος αύριο. Θα είναι άσος μαζί σου. Παρί Real Sociedad. Θα είναι χ. Ναι, 2-2. Ναι, ρε Κωστάρα, πάμε. Δεν κάνεις καλά όμως, γιατί έτσι δεν θα μειώσεις. Τι να λέω πρώτος. Κώστα λέω... μου, εγώ είμαι τίμιος. Εγώ έχω το μυαλό μου στο ποδόσφαιρο, εντάξει, Κώστα μου. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε Κωνσταντίνα Πανούτσου, ευχαριστούμε Χάρη Χριστόγλου, ευχαριστούμε ένα στον άλλο και ένα στον ένα. Κυρίως και σήμερα, έτσι και περισσότερο από άλλες μέρες, ευχαριστούμε όλους εσάς για τις ωραίες ιστορίες και αναμνήσεις και θύμησεις και όλα αυτά τα ωραία πράγματα που συζητήσαμε σήμερα, που ήταν Παγκόσμια Μέρα του Ραδιοφώνου. Λοιπόν. Αύριο, χωρίς να παγκόσμια μέρα του ραδιοφώνου, θα είμαστε εδώ με κάτι που θα θυμίζει κανονική εκπομπή και βεβαίως με Τσουλού πάλι. Τσουλού, βέβαια. Καλό βράδυ σε όλους. Καληνύχτα.